Ζωντανή στο διαδίκτυο. Ζωντανή στον αρμό. Όταν μου πείτε, εγώ θα ξεκινήσω. Σεβασμιότατε Επίσκοπε των Κοπτών, κύριε Παύλο, φίλες και φίλοι, σεβαστοί καθηγητές, ομότεχνοι και συνοδοιπόροι της συγγραφέως, καλώς ήρθατε. Όχι η ηλικία, αλλά μάλλον η ιδιότητα και ίσως το φίλο μου επιτρέπουν να μιλήσω, αλλά και τρόπον τεινά να συντονίσω τη σημερινή εκδήλωση. Καλωσορίζω λοιπόν στο πάνελ, πρώτο, τον Μάριο Μπέγζο. Παρακαλώ, κύριε Μπέγζο. Οι εκλεκτοί και διακεκριμένοι καθηγητές που θα μιλήσουν στη συνέχεια θα προσέρχονται ένας-ένας. Είναι ο Σπυρίδων Τσιτσίγκος και ο Χαράλαμπος Βέντης, διακεκριμένοι και σημαντικοί καθηγητές της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Θέλετε να έρθει λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο, Λοιπόν, πριν περάσουμε στις παρουσιάσεις και στις αποτιμήσεις τους για τη μετάφραση του βιβλίου του Ρούντολφ Ότο, «Το Ιερόν», οφείλω να σημειώσω ότι το τιτάνιο αυτό έργο είναι αποτέλεσμα άοκνης και ασταμάτητης τετραετούς εργασίας της συγγραφέως Ελένης Λαδιά σε συνεργασία με τη γερμανομαθή Ιωάννα Παπαϊωάννου. Και οι δύο εργάστηκαν επί 4 χρόνια καθημερινά, χωρίς κέρδος, χωρίς κάποιον φανερό λόγο, παρά μόνο για να χαρίσουν στη γλώσσα μας ένα βιβλίο που έλειπε από τις ελληνόγλωσσες εκδόσεις. Εργάστηκαν με αντίπαλό τους ένα ανάγνωσμα που η προφανής δυσκολία του το έκανε να παραμείνει 103 χρόνια από το 1917 που κυκλοφόρησε αμετάφραστο στα ελληνικά. Βεβαίως έχει μεταφραστεί σε πάνω από 20 γλώσσες. Η πρώτη αγγλική μετάφρασή του έγινε το 1923. Ας περάσουμε όμως στον πρώτο μιλητή, Μάριος Μπέγζος. Ο Μάριος Μπέγζος είναι καθηγητής συγκριτικής φιλοσοφίας της θρησκείας και χρημάτισε κοσμήτωρ της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σπούδασε θεολογία και φιλοσοφία στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Γενέβης και Τιβίγκης και φίτησε στη Νομική Σχολή της Αθήνας, ενώ υπήρξε επιστημονικός βοηθός του Νίκου Νησιώτη, τον οποίον μετέπειτα διαδέχτηκε. Κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ. Το μικρόφωνο είναι ανοιχτό. Είναι ανοιχτό. Ωραία. Ελπίζω ότι ανεβαίνουμε και το αναφέρω επειδή εσείς από διακριτικότητα δεν το αναφέρατε, ένας-ένας, όχι λόγω των συνθηκών των ημερών, μην κολλήσουμε. Έχουμε ελεγχθεί, μετρηθεί και ζυγιστεί και διαπιστωθεί ότι απλώς για λόγους τεχνικούς καλύτερης έτσι μετάδοση. Ναι, στο live streaming χωράμε 2. Ναι, μπράβο, ακριβώς. Αυτό. Όπως και στην εκκλησία, στο γάμο και λοιπά, όλα τα καλά είναι 2. Λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, όσοι απόψε είχατε την ζωηρή επιθυμία αλλά και την τόλμη να βρεθείτε σε μία εκδήλωση, πράγμα που δεν συνηθίζεται σε αυτές τις ημέρες, από αγάπη για την Ελένη Δαδιά, για την κυρία Ιωάννα Παπαϊωάννου και για το Ρούντολφ Ότο και το ιερό του, θα ήθελα να σας πω ότι εντόπισα 3 συμπτώσεις. Ευτυχείς συγκυρίες. Η πρώτη είναι ότι την επομένη της ημέρας της γυναίκας τιμούμε 2 κυρίες των γραμμάτων μας, την Ελένη Λαδιά και την κυρία Ιωάννα Παπαϊωάννου, για το έργο το οποίο μας προσέφεραν. Και αυτό είναι μια ευτυχή συγκυρία. Δεύτερη συγκυρία, συμπληρώνονται 150 χρόνια από τη γέννηση του Ότο 1869
και την κυκλοφορία της μετάφρασης 2019 περί τα Χριστούγεννα έγινε η εμφάνιση. Και η μετάφραση αυτή εκπονήθηκε 100 χρόνια μετά την πρώτη έκδοση του βιβλίου 2017-19. Επομένως έχουμε μία συρροή συμπτώσεων οι οποίες έχουν τη δική τους σημασία. Ποιος είναι ο Ρούντολφ Ότο, θα το μάθετε από το εμπεριστατωμένο σημείωμα του μεγάλου δασκάλου μας, του αείμνηστου Ευάγγελου Θεοδόρου. Απλώς θα ήθελα να επισημάνω ότι είναι ο μεγαλύτερος θρησκειολόγος του πρώτου ημίσεως του 20ου αιώνα παγκοσμίως και ο αντίστοιχος μεγαλύτερος θρησκειολόγος του δευτέρου ημίσεως του αιώνα που παρήλθε είναι ο Μιρτσέα Ελιάντε, ο οποίος 40 χρόνια μετά το Ιερό του Ότο γράφει ένα δικό του βιβλίο με παρόμοιο θέμα, πρώτα στα γερμανικά και μετά στα γαλλικά το 1957, ο οποίος Ότο με παραδειγματική σεμνότητα πλέκει το εγκόμιο. Ο Ελιάντε, συγγνώμη, πλέκει το εγκόμιο στον Ότο και γράφει τα εξής που θα σας διαβάσω από τον πρόλογο του βιβλίου του Ελιάντε, το Ιερό και το Ανίερο. Μετά από 40 χρόνια, 1917-1957, οι αναλύσεις του Ότο διατηρούν ακόμα την αξία τους και ο αναγνώστης θα ωφεληθεί να τις μελετήσει και να τις στοχαστεί. Τέλος του παραθέματος. Τη στιγμή που άλλοι αποσιωπούν τι αποκόμισε από προγενεστέρους ή προσπαθούν και να τους εμέσως υπερκεράσουν ή και να δυσφημίσουν, ο πολύς Ελιάντε, ακριβώς επειδή είναι πολύς και μεγάλος, δεν φοβάται να τιμήσει τον Ότο ο οποίος προηγήθηκε. Η σημασία του βιβλίου μπορεί να φανεί και από μια λεπτομέρεια. Η πρώτη έκδοση περιλάμβανε 70 σελίδες. Δέχτηκε όμως τόση και τέτοια κριτική, αρνητική, άνοιξε τέτοιο διάλογο που απαντώντας ο Ότο σε αυτή τη συζήτηση ανέπτυξε το βιβλίο του και η επόμενη έκδοση είχε διπλάσιο μέγεθος, το οποίο είναι και το οριστικό που το βλέπετε στην μετάφραση, η οποία όπως ξέρετε κάθε μετάφραση στην ελληνική είναι κατά 30% περισσότερη από το πρωτότυπο. Λόγω του ότι η ελληνική γλώσσα είναι ρηματική γλώσσα, οι ευρωπαϊκές γλώσσες που προέρχονται από την λατινική είναι ονοματικές, μπορούν να συμπτύσσουν η ελληνική αναπτύσσει. Ο Ρούντολφ Ότο μια ζωή από το 1929 μέχρι το 1937, μια ζωή γόνιμη, έζησε ως καθηγητής στο Μαρβούργο, το περίφημο Marburg an der Lahn, μία πανεπιστημίου πολύ 100 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικότερα της Φραγκφούρτης. Δίδαξε φιλοσοφία της θρησκείας στην Ευαγγελική Θεολογική Σχολή. Έκανε με την περιουσία του ένα κλήρο δότημα με τίτλο, θα το λέγαμε στα ελληνικά, θρησκειογνωστική συλλογή, Religionskundliche Sammlung, με βιβλιοθήκη, φωτοθήκη και μουσιακή συλλογή αντικειμένων από όλες τις θρησκείες και μάλιστα το προσωπικό του δακτυλίδι το δόρισε στη συλλογή του με την παράκληση να το φέρει αυτό το δακτυλίδι ο εκάστοτε κάτοχος της έδρας της φιλοσοφίας της θρησκείας. Και ο τελευταίος τον οποίον συνάντησα εγώ γύρω στη δεκαετία του 80 ήταν ο καθηγητής Hans Martin Barth, καμία σχέση με τον Karl Barth τον γνωστό, απλή συνωνυμία, τον οποίο συνάντησα το 1986 ένα συνέδριο στην Ελλάδα, συνδεθήκαμε, με κάλεσε να εργαστώ κοντά του ως ερευνητής, υπέβαλα το 1991 αίτηση στον γερμανικό κρατικό οργανισμό υποτροφιών Alexander von Humboldt Stiftung, η οποία ενέκρινε μία ερευνητική χορηγία
Και έτσι τα επόμενα 8 χρόνια, για 6 μήνες κάθε χρόνο, βρισκόμουν ως ερευνητής εκεί, επισκέπτης καθηγητής, και είχα το δικό μου σεμινάριο μαζί με τον καθηγητή Μπάρτ. Και αποτέλεσμα αυτής της οκταετούς διαμονής ήταν 3 βιβλία του κλάδου, τα οποία εμπλούτησαν τη βιβλιογραφία. Πρέπει να πούμε ότι το Μαρβούργο, όπως σωστά εξελινίζεται το Μάρμπουργκ, ονομάστηκε η Μέκκα της θρησκεολογίας, γιατί εκτός από τον Ότο και την θρησκεογνωστική συλλογή του, είχε 2 τομείς θρησκεολογίας, έναν μέσα στην Ευαγγελική Θεολογική Σχολή και έναν άλλο στη Φιλοσοφική Σχολή, 2 ανεξάρτητους. Επιπλέον, εκεί λειτουργήσαν περίφημοι καθηγητές όπως ο Γκόλτάμαρ, ο Μπέντς, ο Έλζες, και εκεί σπούδασαν 2 επίσης δικοί μας περιώνυμοι άνθρωποι. Ο ένας είναι ο Αναστάσιος Γιαννουλάτος, ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, ο οποίος στη δεκαετία του 60 έκανε σπουδές μεταπτυχιακές, δίδαξε νέο ελληνικά στο Πανεπιστήμιο και εξυπηρετούσε ως ιερέας εφημέριος τους μετανάστες και τους φοιτητές της πόλεως αυτής. Περίπου τα ίδια χρόνια, στο ίδιο μέρος, έκανε κοινωνιολογία της θρησκείας μεταπτυχιακά ο κύριος Αντώνιος Παπαντονίου, ιδρυτής του γραφείου παλινόστησης μεταναστών Ελλήνων από τη Γερμανία στην Ελλάδα, που λειτουργήσε στην Ιερά Σύνοδο για δεκαετίες, ήδη από το 60-70 μέχρι το 90 και που αφιπηρέτησε και συνταξιοδοτήθηκε ο κύριος Παπαντονίου, ο οποίος ήταν διευθυντής του γραφείου αλληλοβοηθείας των εκκλησιών, προσφέροντας τρομερά μεγάλη υπηρεσία στην πράξη της εκκλησίας, η οποία δεν έγινε φυσικά ποτέ γνωστή λόγω της σεμνότητάς του. Έρχομαι στο βιβλίο του Ιερό. Το βιβλίο αυτό εκπονήθηκε μέσα σε έναν πόλεμο, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος όχι τυχαία τότε ονομάστηκε ο Μεγάλος Πόλεμος. Είναι ένας πόλεμος ο οποίος προκαλούσε οδυνηρή εντύπωση. Ονομάστηκε παγκόσμιος παρότι ήταν πανευρωπαϊκός, διότι εκεί αναμίχθηκαν όλα τα κράτη που είχαν αποικίες σε όλο τον κόσμο. Ένας πόλεμος που ήταν χημικός, άρα εξοντωτικός, σχεδόν βιολογικός θα λέγαμε. Ένας κόσμος που διέλυσε αυτοκρατορίες εκατοντά ετιών, άλλαξε το πολιτικό σκηνικό με την Οκτωβριανή Επανάσταση και ό,τι επακολούθησε, και ένας πόλεμος ο οποίος με την ειρήνη του προετοίμασε τον επόμενο πόλεμο. Και μάλιστα τα χρόνια από το 17-18 που έληξε ο πρώτος πόλεμος μέχρι το 39 που άρχισε ο άλλος, μερικοί τα ονόμασαν ο νέος 30ετής πόλεμος. Ήταν μια περίοδος προπαρασκευαστική νέου πολέμου. Σε αυτόν τον πόλεμο ο Φρόιτ έχασε ένα γιο. Σε αυτόν τον πόλεμο ο Καρλ Μπάρτ, ο μεγάλος θεολόγος, έγινε ο μεγάλος θεολόγος επειδή υπηρετούσε ως στρατιωτικός ιερέας πάστορας και καθημερινά όφιλε να θάπτει πτώματα και να εκφωνεί επικηδείως. Αυτό τον συγκλώνησε, επιστρέφει σε μία αρχαίγονη πηγή της δυτικής σκέψης που είναι η προς Ρωμαίους επιστολή, γράφει το υπόμνημα της προς Ρωμαίους, όπως ο Λούθυρος στο υπόμνημα της προς Ρωμαίους έκανε τη στροφή για τη μεταρρύθμιση, ή πολύ πρωτύτερα ο Αυγουστίνος πάλι σε αυτό το κείμενο εντρυφώντας έβαλε τα θεμέλια της σκέψης του. Ένας αγαθός καρπός αυτού του οδυνηρού γεγονότος ήταν και το βιβλίο του Ότο με τίτλο «Το Ιερό», το οποίο μεταξύ των άλλων απαντά στο μεγάλο ερώτημα της θεοδικίας. Πώς συμβιβάζεται ένας θεός παντοδύναμος, παντογνώστης και πανάγαθος με έναν κόσμο ο οποίος είναι μέσα στο κακό. Πώς συμβιβάζεται το έλογο της πίστεως, όπως ισχυριζόταν η λουθερανική θεολογία και η καντιανή φιλοσοφία,
με το παράλογο και το άλογο. Εξού και ο υπότιτλος του βιβλίου και οι απόψεις του Ότο εντυπωσίασαν, έπεισαν και μετέπεισαν πολλούς, όπως επίσης εξόργησαν και ερέθησαν αρκετούς. Γι' αυτό και έγινε αντικείμενο μεγάλης συζητήσεως. Δεν χρειάζεται να σας πω τίποτε τι, πώς εννοεί το Ιερό Ότο, γιατί υπάρχει πια το βιβλίο. Όμως, αρκεί να σας πω ότι ονομάστηκε το πιο πολυδιαβασμένο γερμανικό θεολογικό βιβλίο του 20ου αιώνα. Και θα σας φέρω δύο νούμερα. Στα πρώτα 25 έτη της κυκλοφορίας του, επανεκδιδόταν σε ετήσια βάση. Και στα 70 χρόνια, από το 17 έως το 87, είχε σημειώσει 50 γερμανικές επανεκδόσεις. Δεν θα μετρήσω τις μεταφράσεις και όλα τα σχετικά. Έρχομαι στη μετάφραση. Παρότι το Ιερό του Ότο επανεκδιδόταν σε, και επαναμεταφραζόταν σε πολλές γλώσσες, έλειπε μία ελληνική μετάφραση. Ήδη το 1988, όταν είχε κυκλοφορηθεί ο τιμητικός τόμος του τότε ομότιμου καθηγητή και νυν αείμνηστου Ευάγγελου Θεοδόρου, είχα κάνει μία μικρή πραγματεία για την έννοια του Ιερού και υπογράμμιζα την ανάγκη να γίνει μία μετάφραση, χωρίς βεβαίως ο ίδιος να αναλαμβάνω να ξεπληρώσω αυτό το χρέος, γιατί ήταν πολύ μεγάλο και σοβαρό το έργο. Το 2016 έκανα μία σειρά μαθημάτων συγκριτικής θρησκειολογίας στη Στοά Βιβλίου, όπου μέσα στα μαθήματα έλεγα ότι πρέπει αυτό το βιβλίο να μεταφραστεί. Στους ακροατές, πολύ σεμνά, στην διπλανή αίθουσα με τις βιντεοθόνες, ήταν μια ακροάτρια η οποία ονομαζόταν Ελένη Λαδιά, που τη γνώρισα αργότερα, παρότι είχα διαβάσει τα βιβλία της, που έμαθα ότι ήταν πτυχιούχος αρχαιολογίας και θεολογίας και η οποία μου μίλησε για τα μαθήματα. Μία μέρα παίρνω ένα τηλεφώνημά της ζητώντας να με δει εδώ σε αυτό το χώρο για κάτι σημαντικό. Της λέω είναι υγείας, όχι μου λέει, ευτυχώς. Και τότε μου ανήγγειλε φθινόπωρο του 19 ότι είχε ολοκληρώσει με την φίλη της κυρία Ιωάννα Πάπα Ιωάννου, γερμανομαθή φιλόλογο, γερμανίστρια όπως λέμε εμείς, γερμανίστη, τη μετάφραση του Ρούντολφ Ότο. Και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι αναπήδησα από χαρά και αγαλίαση. Πήρα το βιβλίο, το διάβασα στις εορτές και εντυπωσιάστηκα από τα εξής στοιχεία. Πρώτον, η γερμανική γλώσσα είναι μια γλώσσα δύσκολη. Είναι η γλώσσα των ανθρωπιστικών επιστημών, φιλοσοφίας, ψυχολογίας, κοινωνιολογίας. Αλλά η γλώσσα του πρωτοτύπου, 1917, είναι η διάζουσα, ακαδημαϊκή, δεν θα την πω αρχαΐζουσα, αλλά παλαιϊκή γερμανική γλώσσα με ύφος πάρα πολύ δύσκολο, στριφνό, κρυπτικό μερικές φορές. Δεν αρκούν οι λέξεις, πρέπει να έχεις οσμιστεί τι θέλει να πει ο συγγραφέας. Έχουμε λοιπόν μια δύσκολη γλώσσα. Το δεύτερο στοιχείο. Επειδή το θέμα του ιερού είναι ιδιάζον και η γλώσσα του ιερού είναι ιδιάζουσα. Να σας θυμίσω ότι στις τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες, χριστιανισμό, ιουδαϊσμό, ισλάμ, οι πιστοί δεν καταλαβαίνουν και δεν ξέρουν τη γλώσσα της λατρείας τους. Δεν γνωρίζουν εβραϊκά, δεν γνωρίζουν αρχαία εκκλησιαστικά ελληνικά, ιδίως οι σημερινοί, και δεν γνωρίζουν και αραβικά. Όμως η λατρεία τελείται στη γλώσσα την παραδοσιακή. Και αυτό ανήκει στην πεμπτουσία του ιερού. Ότι πάντοτε κάτι λέγεται και κάτι δεν λέγεται. Πρέπει εσύ να πας αυτό και όχι εκείνο να έρθει σε σένα. Η μετάφραση βοηθάει για να καταλάβεις περίπου τι λέγεται. Αλλά από την ώρα που θα καταλάβεις τι λέγεται, η μετάφραση σου είναι άχρηστη. Άλλο πράγμα εννοεί το πρωτότυπο και άλλο η μετάφραση βεβαίως αποδίδει.
Έτσι λοιπόν και ο Ότο, γράφοντας το βιβλίο του, αναγκάστηκε να κατασκευάσει λέξεις. Και κατασκευάζει, υπάρχει τη λέξη das nominose, που είναι ανύπαρκτη στα γερμανικά, παίρνει τη λατινική λέξη numen, που σημαίνει νεύμα, πνεύμα, δύναμη, και λέει ότι στη θρησκεία κυριαρχεί το νουμινόζες. Ο πολύς Ευάγγελος Παπανούτσος το είχε αφήσει αμετάφραστο και έλεγε το νουμενικό στοιχείο. Το οποίο όμως νουμενικό στοιχείο τι θα πει. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχουμε δυσκολίες ή η περίφημη έκφραση «Mysterium tremendum et fascinosum». Κανείς δεν την ξέρει. Πρέπει να ξέρει λατινικά. Αλλά για να ξέρει λατινικά πρέπει να καταλαβαίνει τι σημαίνει mysterium, τι θα πει tremendum, τρομερό, τι θα πει fascinosum, γοητευτικό, ελκυστικό, fascinate στα αγγλικά, να συνδυάσει αυτά τα δύο και να βγάλει νόημα. Αν λοιπόν ο ίδιος ο συγγραφέας στα γερμανικά τα εγκαταλείπει εμπολής για να κατασκευάσει λέξεις, ο μεταφραστής τι πρέπει να κάνει. Και μάλιστα για τον νεοέλληνα και μάλιστα του 21ου αιώνα. Τρίτο και τελευταίο στοιχείο που σας είναι γνωστό, η μετάφραση είναι μια διακινδύνευση. Οι Ιταλοί έχουν ένα λογοπαίγνιο «traditore tradutore», που σημαίνει «μετάφραση σου εν προδοσία», ο μεταφραστής είναι προδότης. Και ο περίφημος Oscar Wilde, με το χιούμορ που τον διέκρινε, έλεγε ότι οι μεταφράσεις είναι σαν τις γυναίκες. Οι ωραίες δεν είναι πιστές. Οι πιστές δεν είναι ωραίες. Και αυτό αληθεύει για τις μεταφράσεις, εργαλεία του Μάστορα. Η γλώσσα είναι τρόπος που γεφυρώνει τόπο. Η μετάφραση είναι ένας τρόπος να μεταβείς από τον έναν τόπο στον άλλο τόπο, εδώ από τον ένα χρόνο στον άλλο χρόνο, αγγίζοντας όμως το υπόβαθρο του ανθρώπινου ψυχισμού με όλους εκείνους τους κυματισμούς του. Ο Βίτκενστάιν έχει μία φράση, την οποία για να την καταλάβω κατέφυγα σε λεξικό. Η φράση του Βίτκενστάιν είναι η εξής. Η θρησκεία είναι το ακύμαντο βένθος της ζωής. Τι είναι το βένθος? Βένθος είναι η χλωρίδα που βρίσκεται στον πυθμένα της θάλασσας. Η θρησκεία λοιπόν είναι στα βάθη, το ζωντανό κομμάτι του βάθους της ζωής, όπως είναι το βένθος στη θάλασσα. Λοιπόν, η γέφυρα φέρνει τον ένα τόπο στον άλλον και η μετάφραση είναι ένας τρόπος που γεφυρώνει τόπους ζωής. Πρέπει να σας εξομολογηθώ ότι ζηλεύω την Ελένη Λαδιά και την φίλη και συνεργάτη της, την κυρία Ιωάννα Παπαϊωάννου, για το κατόρθωμά τους. Εγώ ποτέ μου δεν μετέφρασα, διότι δεν μπορούσα να αντέξω τη διαφορά πρωτοτύπου μεταφράσματος ή επίσης δεν μπορούσα να βιώσω ότι παραδίδω ένα κείμενο το οποίο εμένα δεν μου αρέσει 100% και μην μπορώντας να φτάσω στο όμορφο δεν το άγγιζα. Είναι όπως κάνουμε με τα αγάλματα, επειδή είναι τόσο ωραία και δεν μπορούμε να τα φτιάξουμε, δεν τα αγγίζουμε, να μην τα καταστρέψουμε, να μην τα λερώσουμε. Και είχα προετών στο περιοδικό Ευθύνη του αείμνηστου Κώστα Τσιρόπουλου γράψει ένα άρθρο με τίτλο «Η μετάφραση ως διάλογος», όπου εκεί αξιοποιώντας μία επενετική ρίση του Τάκη Παπατσόνη έγραφα για τη μετάφραση ότι είναι ένας άθλος. Θέλω να πω ένα δημόσιο εύγε στις τολμητίες μεταφράστριες του Ότο, ένα εύγε εσαΐ και ειδικά στην αγαπημένη μου Ελένη Λαδιά, να της ευχηθώ το ζήθη και χαίρε, να ζεις και να χαίρεσαι και να μας δίνεις και άλλα τέτοια έργα. Να ευχαριστήσουμε τον Μάριο Μπέγζο, ανεξάντλητος, πηγή γνώσεων, αλλά και πάντα με χιούμορ.
θα μου επιτρέψετε να μην σχολιάζω τις τοποθετήσεις των ομιλητών, διότι δεν είμαι σε θέση να σχολιάσω τους καθηγητές μου. Να συνεχίσουμε να καλέσω στο πάνελ τον Σπυρίδωνα Τσιτσίγκο, ο οποίος πράγματι ήταν καθηγητής μου όταν ήμουν φοιτήτρια στην κοινωνική θεολογία. Κύριε καθηγητά, ο Σπυρίδων Τσιτσίγκος είναι καθηγητής ψυχολογίας της θρησκείας, σπούδασε στη Θεολογική Σχολή της Αθήνας και στη Φιλοσοφική Σχολή Ρεθύμνου, μετεκπαιδεύτηκε στο Βρετανικό Πανεπιστήμιο του Ντάραμ και εκπώνησε διδακτορικές διατριβές στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε καθηγητά, δικό σας ο λόγος. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητή, αυτό το βιβλίο ήταν πόθος ζωής και εγώ προσωπικά, όταν ξεκίνησα ως καθηγητής της συγκεκριμένης έδρας, που το διδάσκω χρόνια, είχα αναρωτηθεί γιατί πράγματι αυτό δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά. Όσα μας είπε ο καθηγητής κύριος Μπέγζος, επικροτώ 100% είναι η όλη ιστορία, όλο το background αυτού του ιστορικού γεγονότος, αλλά θα πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί αυτό το φοβερό βιβλίο κατ' εμέ δεν μετεφράστη στα ελληνικά. Εγώ ως φοιτητής άκουσα για πρώτη φορά από τον αείμνηστο Ευάγγελο τον πρώην Πρίτανη Θεοδόρου για τον Ρούντολφ Ότο. Στη συνέχεια από τον καθηγητή μας τον Νικόλαο αείμνηστο και αυτόν νησιώτη. Και στη συνέχεια ο ίδιος εντρίφησα υποχρεωτικά λόγω της έδρας την οποία θεραπεύω για να διδάξω αυτόν τον καθηγητή με όσα εισέφερε στην ψυχολογία της θρησκείας. Πραγματικά είναι διαχρονικά και κλασικά τα μηνύματα και οι απαντήσεις που έχει δώσει πάνω στην πηγή της θρησκείας, δηλαδή το ιερόν. Το ιερόν θα μου επιτρέψετε να παρουσιάσω εν μεγίστη συντομία το όλο αυτό βιβλίο. Προηγουμένως όμως θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας αυτή τη μεγάλη τόλμη των δύο κυριών που πράγματι μας προσέφεραν αυτό στο ελληνικό κοινό, το οποίο όντως έλειπε από την επιστημονική βιβλιογραφία, και επίσης να σχολιάσω επαναλαμβάνοντας τα λόγια του κυρίου Μπέγζου πόσο με εντυπωσίασε η λογοτεχνική γλώσσα που όντως η μεταφράστρια χρησιμοποίησε για να μπορέσει να αποδώσει βαθιές έννοιες αυτού του δύσκολου γερμανικού βιβλίου. Το υπερβατικόν, όπως εμείς τα ελληνικά το λέμε, ή αλλιώς θείον, πολλοί το μεταφράζουν, το λένε ιερών, holy. Το holy, καταλαβαίνετε ετυμολογικά, προέρχεται από την αρχαία συριακή και ασυριακή ρίζα el, που σημαίνει τη δύναμη. Από εκεί βγαίνει το hol, που κατά την ετυμολογία τη σημερινή δηλώνει το όλον, και από εκεί η σημερινή αγγλόφωνοι, αγγλοσάξονες, μας λένε ότι προέρχεται η λέξη health, υγεία. Η έννοια, ωστόσο, του Αγίου εκφράζεται με την έννοια του σακάν, δηλαδή του, όπως το μεταφράζουμε εμείς στα ελληνικά, σκηνούν. Οι Εβραίοι, όπως ξέρετε, ήσαν λαός σκηνίτες, μετακινούνταν από μία περιοχή στην άλλη, και εκεί όπου τοποθετεί το οικιβωτός της Διαθήκης ή εκεί που αργότερα γίνεται ο ναός του Σολομώντα, υπήρχε η διχογνωμία εάν ο Θεός κατοικεί κάπου. Η διαφορά, θέλω να σας πω, μεταξύ της λέξεως holy στα αγγλικά και sacred, που και οι δύο δηλώνουν, η μία κατά δική μου προτίμηση μεταφράσεως τη λέξη ιερών και η άλλη το sacred, το άγιον, οι διαφορές τους είναι χοντρικά, σε αδρές γραμμές δηλαδή, οι εξής. Ενώ οι λαοί των φυσικών θρησκειών πίστευαν ότι το ιερόν τοποθετείται, φυλάσσεται,
βρίσκεται, εδρεύει εκεί ακριβώς που υπάρχει ένας ιερός τόπος. Ενώ οι εξαποκαλύψεως θρησκείες και ιδίως ο χριστιανισμός ως πνευματικότερη θρησκεία με τον όρο Άγιον, sacred, και την εξ αυτού μετέπειτα λέξη όρο αγιότητα, δηλώνει ότι μπορεί οποιοδήποτε τόπος, μάλιστα ο Ιερός Χρυσόστομος διστάζει να μας πει ότι ακόμα και μέσα στην τουαλέτα να βρισκόμαστε μπορούμε να προσευχηθούμε, κάτι το οποίο ήταν αδιανόητο για τους αρχαίους. Οπότε καταλαβαίνετε πώς οι αρχαίοι Έλληνες που είχαν τα ιερά άλση ή τους ιερούς τόπους και από την άλλη μεριά οι Εβραίοι που είχαν τον ναό του Σολομώντα θεωρούσαν ότι υπάρχοντος μόνο ενός ιερού τόπου μπορούμε να έχουμε ιεροσύνη. Χωρίς αυτόν τον ιερό τόπο δεν υπάρχει ιεροσύνη. Επειδή το θέμα είναι τεράστιο και θα επεκταθούμε πάρα πολύ και δεν θα ήθελα, το μόνο πάλι που θα ήθελα στην αγάπη σας να προσθέσω είναι μια πολύ ωραία και λεπτή επισήμανση του σύγχρονου φιλόσοφου του Εβραίου Λεβινάς, Αμερικανο-Εβραίου, ο οποίος μας λέγει ότι ενώ η ρίζα του καντόκ, του εβραϊκού, της εβραϊκής έννοιας Άγιος, σημαίνει ο διακεκριμένος από τον κόσμο και χωρισμένος, ο Λεβινάς προχωρεί σε μια βαθύτερη ερμηνεία αυτού και μας λέει ναι, σε τι όμως ακριβώς διακρίνεται η διακριτικότητα αυτή. Και τονίζει ότι με βάση την ανάλυση του Λεβιτικού και των ραβινικών πηγών, ότι το καντόκ στα εβραϊκά δηλώνει, δηλαδή το Άγιον, την ντομπροσύνη, αυτό που λέμε εμείς στα ελληνικά, που μπορώ και σε κοιτάω απευθείας στα μάτια, πρόσωπον προς πρόσωπον, κατά τον Απόστολο Παύλο. Στην θρησκειοψυχολογία και το καθαρό και το ακάθαρτο εντάσσονται στο ταμπού. Δεν είναι του παρόντος να αναλύσουμε πώς γίνεται αυτή η διάκριση. Επίσης, ετυμολογικά, αναφέρω μόνο εν συντομία πάλι ότι το νούμεν, με το οποίο διεθνώς χρωματίζουμε αυτή τη στιγμή αυτή την υπερβατική περιοχή, την εξωκόσμια, την υπερβατική, προέρχεται από τον όρο νοντ, το οποίο πάλι κατά λέξη δηλώνει την καταφατική κλίση της κεφαλής, αυτό που λέμε νεύμα. Στα σανσκριτικά υπάρχει λοιπόν η ίδια ετυμολογική ρίζα. Πάμε τώρα στο γερμανικό Heilige, το οποίο προερχόμενο από το γοτθικό Heilags και αυτό με τη σειρά του από το Heil, το οποίο σημαίνει υγεία, νίκη και σωτηρία, και σας θυμίζω τη χιτλερική αναφώνηση, το χαιρετισμό, Heil Hitler, που σημαίνει στη συνέχεια από το Heil με δύο L, καλός Ιωνός. Κάποιοι το ετυμολογούν από την ελληνική λέξη Halix, Χαλίκη, επειδή η άσπρη γυαλιστερή πέτρα, σαν ασβεστόλιθος, αντιπροσώπευε κάτι το ιερό για τους αρχαίους. Άλλοι όμως το ετυμολογούν από το όλον, το αρχαίο ελληνικό, που νομίζω ότι είναι και η προτιμότερη ετυμολόγηση. Τα ιδιώματα του Θεού, έτσι όπως τα παρουσιάζει ο Ότο, είναι βασικά η ακαταληψία του Θεού και δεύτερον το ανορθολογικών στοιχείων του Θεού. Η ακαταληψία του Θεού, για να την υποστηρίξει ο Ότο, μάλιστα παραπέμπει στο appendix, δηλαδή στο πρωτότυπο, στο παράρτημα του βιβλίου του, το οποίο το έχει και η αγγλική μετάφραση, τους περιακαταλήπτου λόγους του Ιερού Χρυσοστόμου, με τους οποίους έχω ασχοληθεί εγώ, γιατί το πρώτο διδακτορικό μου ήταν στη θεολογία. Το θέμα όμως είναι εκπληκτικό, διότι ο ίδιος ο Ότο, ο οποίος εντρίφησε, και είναι περίεργο για έναν Γερμανό να έχει προλάβει να εισδύσει σε βάθος σε αυτά τα ιερά κείμενα της αρχαίας ελληνικής πατερικής παράδοσης, των Ινδουιστών, Βουδιστών, Ισλαμικών κειμένων και τα τι αυτά. Ωστόσο, παρατηρώ και το βλέπουμε στο βιβλίο ότι αναφέρεται και στο λεγόμενο θείο ήλιγκο, προσέξτε τον όρο, τον οποίο έχει από πατερικής, πατρολογικής πλευράς αναπτύξει σε ειδικό Στη ειδική μονογραφία, ο αείμνηστος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Χρήστου. Ο θείος ήλιγκος κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. Έρχομαι τώρα στο ανορθολογικό στοιχείο του νούμεν. Το ανορθολογικό, για πρώτη φορά εμείς οι θεολόγοι, το συναντάμε στη ρίση του Τερτιλιανού, που λέγεται ότι την είπε ο Τερτιλιανός, «Credo via absurdum est», πιστεύω επειδή ακριβώς είναι παράλογο. Η λογική θεολογία
έρχεται σε αντίθεση αυτή τη στιγμή με την ανορθολογική θεολογία. Ως γνωστόν, στο διάβα των αιώνων και σε όλα τα πλάτη και τα μήκη έχουμε καταφατικές θεολογίες και αποφατικές ή υπερβατικές θεολογίες. Αναφέρω για παράδειγμα στη λογική θεολογία, κατατάσσω τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Χέγγελ και τον τελευταίο τον Βαρλαάμ, με τον οποίο ήρθε σε σύγκρουση ο Γρηγόρος ο Παλαμάς. Από την άλλη πλευρά, από τους σύγχρονους στην ανορθολογική θεολογία έχουμε τον Κίρκεγκαρντ, τον Λούθυρο και όπως σας είπα τον Γρηγόριο Παλαμά. Μια δεύτερη παρατήρηση επί του ανορθολογικού στοιχείου του ιερού είναι ότι ενώ το ίδιο το νούμεν, και αυτό το αναφέρει και ο ίδιος ο Ρούντολφ Ότο, δεν αποτελεί φυσική ή ενδοκοσμική κατηγορία, και εδώ έγκυται η παραδοξότητά του, γι' αυτό και το λέει όλος άλλον ή παντελώς έτερον ή στα σανσκριτικά ανιάγιαντ έβα, 2.500 χρόνια π.Χ. ονομασία, όρος, ή ο Ιερός Αυγουστίνος το ονομάζει Άλιουντ Βάλντε, εν τούτης αυτό το ιερόν και το παράλογον και υπέρλογον ή παράδοξον ζει ως φως εντός αγωγικών ή άλλας μέσα σε αυτόν εδώ τον κόσμο μας. Είναι αυτό που αλλιώς πως εμείς οι θεολόγοι το λέμε εν το κόσμο αλλού κατά κόσμον. Για να σας δώσω μερικά πολύ γρήγορα παραδείγματα πώς λειτουργεί σε όλα τα επίπεδα της θεολογίας, δηλαδή στο δόγμα, στο ήθος, στη λατρεία και ούτω καθεξής, το αντιφατικό αυτό στοιχείο, σας λέω μερικά ζεύγια αντιθέτων, τα οποία θα πρέπει ως ορθόδοξοι θεολόγοι να κρατάμε τη μεσαία οδό του σκηνοβάτη, του σκηνοβατίν, με βάση το δόγμα της Χαλκιδόνος, ατρέπτος, αδιαιρέτος, ασυγχύτος, αχωρίστος. Από τη μια μεριά έχουμε το ορθολογικό και ταυτόχρονα το ανορθολογικό. Τι μας δίνει ως κοινό παρανομαστή, το παράδοξο. Απ' την άλλη έχουμε το λογικό στοιχείο, το οποίο εκφράζεται με την όραση. Βλέπετε, ας πούμε, ο επιστήμονας κοιτάει από το τηλεσκόπιο ή το μικροσκόπιο, με την όραση πάντα. Και από την άλλη μεριά, αντίθετη της λογικής, πάει η πίστη. Η πίστη γίνεται, λέει ο Απόστολος Παύλος, εξακοής. Το πιστεύεις το άλλο, δεν το βλέπεις. Στη συνέχεια, άλλη αντίθεση ζεύγους. Συνειδητό, ασυνείδητο. Πατρότητα, δηλαδή αρενοπότητα του Θεού. Πολλές φορές βλέπουμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και το λένε οι πατέρες αυτό συνέχεια, να παρουσιάζει το Γιαχβέ ή οποιοδήποτε άλλος Θεός με αντρικά χαρακτηριστικά στοιχεία, αγριότητος, επιθετικότητος και ταυτόχρονα, και εδώ είναι το παράδοξο, με μητρικά θηλυκά στοιχεία. Και ο ίδιος ο Παύλος μιλάει, τεκνία μου, εγώ σας εξέθρεψα και σας εκόλαψα μέσα στη γαστέρα μου, στη μήτρα μου. Μιλάει σαν θηλυκή μητέρα. Στη συνέχεια, άλλη αντίθεση του ιερού με του βέβυλου. Το όλο με το μηδέν. Την άβυσο, το βυθό, μια αρχαία ονομασία από τους αρχαίους γνωστικούς, με το θεμέλιο των όντων. Μια ορολογία σύγχρονη του Πάουλ Τίλιχ. Για το Θεό πάντα. Απ' την άλλη μεριά, το άκτιστο με το κτιστό, τα οποία συνήρονται και τα δύο με τον όρο τον βυζαντινό κτιστό-άκτιστο. Όταν μιλάμε για έναν άγιο άνθρωπο και λέμε αυτός γιατί δεν ευθύρεται το σώμα του και παραμένει σε αυθαρσία, λέμε εμείς οι θεολόγοι ότι έχει ποτιστεί από την άκτιστη ενέργεια. Και γι' αυτό πώς θα τον χαρακτηρίσουμε αυτόν τον άνθρωπο, κτιστόν ή άκτιστον, κτιστό-άκτιστον, όπως τον ίδιο τον θεάνθρωπο, τον Χριστό, ο οποίος ένωσε δύο φύσεις σε μία υπόσταση. Στη συνέχεια, άλλο ζεύγος αντιθέτων, χάρης και δικαιοσύνη, αγάπη δηλαδή έλξη και φόβος, δηλαδή άποση. Σιγή, όπως ονομάζεται από τους πατέρες, κλίμης ο Αλεξανδρεύς, ο θείος πατέρας και απ' την άλλη ο λόγος. Δημιουργία, δηλαδή ενεργητικότητα, κίνηση και γίγνεσθε και από την άλλη σαββατισμός, δηλαδή παθητικότητα, στάση, το είναι, το παρμενίδιο. Από την άλλη χαρά και λύπη, δηλαδή χαρμολύπη, ελευθερία και προορισμός. Τον προορισμό, θα μου πείτε πώς προκύπτει ο προορισμός. Ο προορισμός προκύπτει από το γνωστό στην προς Ρωμαίους, «Ον θέλει ελεεί και ον δε θέλει σκληρύνει», ο Θεός ο ίδιος. Πράγμα το οποίο παρερμηνεύοντας το, ο Καλβίνος, στη συνέχεια πρώτα ο Αυγουστίνος και συνέχεια ο Καλβίνος, οδηγήθηκαν στον απόλυτο προορισμό κτλ. Παράδεισος και κόλαση, τριάς και μονάς ή μονάς και τριάς, φως και σκότος,
από φατική θεολογία κατά φατική θεολογία. Θεότητα και ανθρωπότητα, θεανθρωπότητα. Λέων και αμνός, όπου πολλές φορές παρομοιάζεται ακόμα και στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, αλλά και στους πατέρες ο Χριστός. Στρατιώτης και νυμφίος, ομοίως παρομοιάζεται ο Χριστός. Θήτης και θύμα, στη Θεία Λατρεία. Σταυρός και Ανάσταση, το Σταυροαναστάσιμο. Και τέλος για την Παναγία, μητέρα και παρθένα, όπου η Εκκλησία μας την ψάλλει Παρθενομήτωρα ή Μήτρο Πάρθενο, ταυτοχρόνως. Παραδόξως. Και πάω στο τρίτο και τελευταίο, προτελευταίο συγγνώμη, μέρος της σύντομης αυτής παρουσίασης, πώς οικονομικώς αποκαλύπτεται αντέξτρα, προς τα έξω δηλαδή, το θείον. Ποια συμπεριφορά δηλαδή δείχνει προς εμάς. Αυτό μας το παρουσιάζει το βιβλίο του Ρούντολφ Ότο μέσω της διαλεκτικής που παίζει μεταξύ κρυφού, μυστικού και φανερού, δηλαδή αποκεκαλυμμένου Θεού. Είναι αυτό το οποίο λέμε absconditus and incomprehensible Θεός. Είναι ένας Θεός δηλαδή σκοτεινός και ταυτόχρονα ακατανόητος, παρά το ότι έχει αποκαλυφθεί. Δεύτερον, οι λέξεις μοίησης, και μιλάω για την αποκάλυψη, η οποία το υπενήχθη προηγουμένως ο προκοσμήτωρ κύριος Μπέγζος, μπορεί να έχει εμφανιστεί και να έχει αποκαλυφθεί ο Χριστός ή ο Θεός, οποιοσδήποτε Θεός, αλλά κρατάει μέσω ακόμα και των λόγων του μία μυστικότητα. Γιατί είναι μεγάλη συζήτηση το να συζητήσουμε το πώς μπορεί κάποιος πιστός να προσέλθει και να μοιηθεί. Το ρήμα, η μοίηση προέρχεται από το ρήμα μοίω, το οποίο σημαίνει κλείνω πολύ κλειστά τα μάτια, εξού μοίωπας. Και από το μοίω προέρχεται το ρήμα μοιώ, δηλαδή σε μοιώ σε κάτι. Δηλαδή σου κάνω μοίηση. Αυτό σημαίνει ότι σε εισαγάγω κάπου κατά αναβαθμούς, δηλαδή σταδιακά, με προετοιμασία πνευματική, ψυχοπνευματική. Δεν μπορεί να δώσεις κατευθείαν, όπως λέει ο Παύλος, σε ένα νήπιο κρέας ως τροφή. Πρέπει να του δώσεις γάλα. Δεν μπορεί να αφήσεις το μικρό παιδάκι κατευθείαν να πιάσει το μαχαίρι. Στη συνέχεια, η λέξη νεύμα, η ίδια, το νούμεν, δηλώνει ότι ο Θεός, επειδή δεν θέλει να εκβιάσει την ελευθερία βουλήσεώς μας, δεν είμαστε υποχρεώνει και μας λέει, έλα εδώ υποχρεωτικά. Σου κάνει απλώς νεύμα. Και αν εσύ το πιάσες, το πιάσες με πνευματική σου κεραία. Που σημαίνει ότι πρέπει και εσύ, μέσω της συνεργιστικής, αυτό το λέμε συνεργισμ διεθνώς, το οποίο το ονομάζει ο Χριστός όμως μέγα δόγμα για τη σωτηρία μας. Συνεργία θείου και ανθρωπίνου παράγοντα. Ούτως ώστε οι δύο βουλήσεις να μην υπερισχύει η μία της άλλης. Να μην πέφτουμε δηλαδή ούτε στον μονοφυσιτισμό ούτε στον εστωρενισμό. Λοιπόν, το νεύμα είναι απλώς ένα σινιάλο στο οποίο σου κάνει ο Θεός για να δείξει απλώς την ύπαρξή του. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, εάν εσύ θέλεις, προχωράς. Αν δεν θέλεις, φεύγεις. Και ταυτοχρόνως πρέπει να υποσημειώσουμε στο σημείο αυτό και να υπογραμμίσουμε ότι ο Ρούντολφ Ότο ήταν από εκείνους που εμφαντικά τόνισαν ότι το συνέστημα εντός εισαγωγικών του ιερού είναι ιδιοφυές, ιδιογενές και δεν είναι ένα συνέστημα το οποίο μπορεί αναγωγικά να προκύψει όπως όλα τα άλλα τα ψυχολογικά συναισθήματα. Είναι ξεχωριστή περιοχή και μάλιστα περιοχή, όπως έλεγε ο Ευάγγελος Θεοδόρου, την οποία τοποθετούμε και στη συνέχεια Κωνσταντίνος Παπαπέτρου, αείμνηστος, τοποθετούμε με βάση τον Πάουλ Τίλιχ στο κέντρο και αυτό εξακτηνώνεται προς όλες τις εκφάνσεις του πολιτισμού και της ζωής μας. Τις χρωματίζει. Λοιπόν, μιλάμε για το συνέστημα του υψηλού ή του μεγαλειώδους, τα οποία μπορεί κάποιος να τα βρει πολύ αναλυμένα στην αισθητική του Παπανούτσου, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι δεν ταυτίζεται επακριβώς ούτε με το μεγαλειώδες ούτε με το υψηλό. Και εκεί ο Ρούντολφ Ότο προσπαθεί μέσα από το βιβλίο του με παραδείγματα να μας το κάνει, να μας το διασαφηνίσει αυτό το πράγμα. Επίσης, δεν εξηγείται με βάση τον ψυχαναλυτικό μηχανισμό άμυνας της μετουσίωσης, της application, όπως λέμε. Δεν είναι απλώς δηλαδή μια μεταστροφή αυτό το συναίσθημα. Τέλος, η διαλεκτική αυτή του ιερού εμφαίνεται στην έννοια της κατά τον υπαρξισμό, πρέπει να ξέρετε, παίζουμε με τις λέξεις παρουσία και απουσία. Κατά την παιδοψυχολογία, αυτό φαίνεται από το μικρό μωρό παιδάκι τον ήπιο, το οποίο όταν χάνει τη μητέρα του
απομακρύνεται δηλαδή η μητέρα του για μια στιγμή από την κούνια και κάνει απουσία, εκείνο αρχίζει και κλαίει. Και όταν επανέρχεται, βρίσκεται σε ευχάριστη κατάσταση. Αυτή η διαλεκτική λοιπόν της παρουσίας και απουσίας που πρέπει να υπάρχει μέσα στην επαφή μας, κοινωνία μας με το Άγιον, διότι αλλιώς πώς, είτε θα εκοσμικεύσουμε το Άγιον και θα το ανθρωποποιήσουμε πλήρως, θα το φέρουμε δηλαδή στα γήινα, είτε θα το ανυψώσουμε τόσο πολύ και εμείς δεν θα μπορέσουμε να έχουμε μια γέφυρα να επικοινωνήσουμε με αυτό. Τέλος, ο Ρούντολφ Όττο αναφέρει ότι όλα αυτά περισσότερο με μια ανθρώπινη απλώς λειτουργία ψυχολογική θα μπορούσαμε κατά κάποιο τρόπο να πούμε ότι μπορούμε να τα αισθανθούμε με τη διέστηση, την intuition, η οποία έχει άμεση σχέση με την επιφύτηση κατά τον Ρούντολφ Όττο, δηλαδή με μια διαισθητική σύλληψη του ιερού. Στο σημείο αυτό θέλω να δείτε, και γι' αυτό το αναφέρω, ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις αναφέρει ακριβώς αυτό το πράγμα, λέγοντας «Ο Θεός εν υπονίες τυσί και ενίγμασι θυροκρουστή την διάνοια». Μας χτυπάει την πόρτα της καρδιάς μας, της διανοίας μας, αλλά προσέξτε, εν υπονίες και ενίγμασι, όχι καθαρά, κατευθείαν. Άλλο ένα βασικό στοιχείο διαλεκτικής πάλι είναι η ένδειξη της αδυναμίας που υπενήχθηκα προηγουμένως και δυνάμεως. Από τη μια μεριά έχουμε στο χριστιανισμό και σε άλλα θρησκεύματα την νηστεία, την εξουθένωση, την κενότητα, το μηδέν. Στο βουδισμό έχουμε τον όρο σουνιάτα, την ουδένεια, δηλαδή την πτωχία κατά Χριστόν ή κατά Θεόν, το σταυρό ή σταυρούστε, τον θάνατο και μάλιστα την θάνατο Θεού θεολογία, ένα ολόκληρο προτεσταντικό κίνημα, και από την άλλη μεριά έχουμε το Θεό της δυνάμεως, δηλαδή μια αρχαίγονη βρώση η οποία τη στιγμή που ο πρωτόγονος έτρωγε αρπάζοντας την καρδιά ομή ενός ζώου ή του εχθρού του, πίστευε ότι βάζει μέσα την ίδια τη δύναμη του εχθρού του. Και πρέπει εδώ στο σημείο αυτό να σας υπενθυμίζω ότι διαβρώσιος εκπέσαμε στο προπατορικό αμάρτημα και διαβρώσιος πάλι εισερχόμεθα, δηλαδή με τη Θεία Κοινωνία. Δεν είναι τυχαίο οι βρώσεις. Προσέξτε, θέλει πολλή ανάλυση οι βρώσεις. Και στη συνέχεια μιλάω για το παντοδύναμο όνομα. Το παντοδύναμο όνομα είναι η δύναμη του ονόματος που έχει γράψει ο Κάλιστος Γουέαρ. Ξέρετε, ένα μικρό βιβλιαράκι με βάση τη δύναμη του ονόματος, πώς οι πρωτόγονοι ονοματίζοντας ένα πνεύμα πίστευαν ότι οντολογικά βρίσκεται ταυτόχρονα και εκείνη τη στιγμή, είναι αυτό που κάνουμε στην Εκκλησία εμείς με τον όρο επίκληση, όχι εκφώνηση, επίκληση. Από τη λέξη νόμεν, δηλαδή όνομα, μας λέει ο Ρούντολφ Όττο, μεταπηδήσαμε στον όρο νούμεν. Και θέλω να τονίσω στο σημείο πάλι αυτό την ιερή φράση «εγώ είμαι ο όν», που οι καινοδιαθηκολόγοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι οπουδήποτε εμφανίζεται στην Καινή Διαθήκη ο όρος, αυτό που γράφουμε από πάνω σε ένα φωτοστέφανο του Χριστού, «εγώ είμαι ο όν», δηλαδή ο Γιαχβέ, όταν λέγεται και γράφεται αυτή η φράση, δίπλα σε κάθε φράση στην Καινή Διαθήκη υπάρχει ένα θαυμαστό γεγονός εκ μέρους του Χριστού, δηλαδή εκπέμπεται μια μυστική, μυστηριώδης δύναμη από πάνω του. Τέλος, η Ροκουά, ένας βορειοαμερικανικός λαός ηθαγενών, πιστεύει στην δύναμη ορέντα, όπως την ονομάζει, που είναι κάτι το αντίστοιχο με τον όρο μανά, που χρησιμοποιεί πολύ γνωστός όρος για τους θρησκεολόγους ο Μυρσέα Ελιάντε, και είναι ένας όρος προερχόμενος από τους Μελανήσιους, από τις Πολυνήσιους, από τα νησιά όπου ζούσαν άνθρωποι οι οποίοι λέγεται ότι ανάγονται σε προϊστορικούς, ας πούμε, χρόνους. Όλα αυτά ο Απόστολος Παύλος μας τα συμπυκνώνει στην Β' προς Κορινθίους με την γνωστή φράση «Ιγάρ δύναμής μου εν ασθενία τελειούται». Τελειώνω με την σανσκριτική φράση ή μάλλον λέξη «αντχούτα», που σημαίνει κατά λέξη «το ακατάληπτον», και θέλω να σας υπενθυμίσω πάλι ότι όταν ο ιερέας βγαίνει στην ωραία πύλη με το Άγιο Ποτήριο
λέει μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης. Κρατήστε τη λέξη φόβου και αγάπης. Για τις μυροφόρες πάλι, όταν εξήλθαν και είδαν ότι είναι κενός ο τάφος, λέει το Ευαγγέλιο πάλι μετά τρόμου και φόβου, αλλά και χαράς μεγάλης έφυγαν. Πώς συνδυάζεται η χαρά αυτή με τον παράξενο αυτόν φόβο? Είναι το Mysterium Tremendum, όπως σας είπαμε προηγουμένως, σας είπε ο κύριος Κοσμήτωρ, το οποίο λένε οι ειδικοί ότι σύμφωνα με στατιστική ανάλυση των λέξεων απαντά στην Παλαιά Διαθήκη όταν συναντάμε τον όρο του Θεού Γιαχβέ. Ενώ όταν συναντάμε τον όρο Ελοχήμ επικρατεί περισσότερο το φασκινόζουμ. Αυτό σημαίνει ότι ο όρος Ελοχήμ είναι πιο θηλυπρεπής, αν μου επιτραπεί ο όρος, η έκφραση, έναντι του όρου Γιαχβέ, που δηλώνει την πατρική αρσενική ιδιότητα. Λέει το μασορητικό, προσέξτε, όχι τον 70, το μασορητικό κείμενο στον Ιερεμία 20,7. Εδελέασες με Γιαχβέ και εδελεάστην. Συνήρπασες με και υπερίσχυσες. Αυτό το μυστέριο που τρεμπέντουν και φασκινόζουν, πολύ απλά μπορούμε να το συναντήσουμε και το λέω εγώ πολλές φορές στα παιδιά, στους φοιτητές, χρησιμοποιώντας 2-3 παραδείγματα. Όταν, παραδείγματος χάρη, ο Μωυσής στάθηκε μπροστά στην φλεγωμένη και μη κυωμένη βάτο και ταυτόχρονα, ενώ αισθανόταν μία έλξη που του έλεγε «έλα προς τα δω, βγάνε τα παπούτσια σου, τα σανδάλια σου και έλα προς τα δω», και εκείνος προχώρησε, όπως και σήμερα όταν παίζεται ένα θρίλερ, ξέρετε, από περιέργεια, εντός αγωγικών, δεν είναι περιέργεια, είναι αυτό το Mysterium Tremendum που κρύβεται μέσα μας σε κάθε άνθρωπο. Θέλουν όλοι να το δουν, ταυτόχρονος όμως φοβίζει. Και βεβαίως οι προφήτες, άμα διαβάσουμε Παλαιά Διαθήκη, την ώρα που προσεύχονται στο Θεό, ίδρωναν και έβγαζαν θρόμβους αίματος, όπως ο Χριστός στη Γεστημανή. Είναι πολλά τα θέματα, όπως ας πούμε και ο Χριστός που βλέπετε στην εικονογραφία της Μονής Δαφνίου, που βλέπετε να κοιτάει και το ένα του μάτι να είναι αγριοπό και το άλλο μάτι ήρεμο. Ή όταν κάνουμε στις ευχές, μερικές ευχές τις λέμε χαμηλόφωνα ή μυστικά, είναι αυτό που λέμε στη θεολογία αργάνα θεολογία, και μερικές ευχές ή εκφωνήσεις τις φωνάζουμε δυνατά. Είναι δηλαδή το μυστικοπαθές στοιχείο, το οποίο μας τρομάζει τροποντινά, το σκοτεινό, και είναι και το άλλο το στοιχείο, το φωτεινό. Όλα αυτά τι κάνουν στο σημερινό άνθρωπο? Πρώτον, τον εξαπατούν ή τον μπερδεύουν, γιατί λέει τι γίνεται με αυτόν τον Θεό, τέλος πάντων. Δεύτερον, φαντάζονται ότι αυτός ο Θεός τους έχει εγκαταλείψει, και τότε μιλάμε για το φαινόμενο της θεοεγκατάληψης ή της λεγόμενης σκοτεινής νύχτας που μιλάγε πολύ ο Ιωάννης του Σταυρού. Τρίτον, πολλοί φαντάζονται ότι δεν υπάρχει Θεός καθόλου. Πάμε στην αθεία. Τέταρτον, φαντάζονται έναν Θεό άδικο. Εκεί πάμε στη θεοδικία του Ιώβ. Και πέμπτον, λένε ότι τελικά αυτό το θείον ή το ιερόν, για να μην μπορεί να επιβληθεί επί του κακού, δηλαδή της αντιπάλου δυνάμεως, τότε πρέπει να είναι αδύναμο σε σχέση με τις δυνάμεις του κακού, δηλαδή το διάβολο. Το νουμενικό βίωμα, το οποίο ανέφερε πάλι ο καθηγητής μας και Κοσμήτωρ, ο κύριος Μπέξος, είναι το υπερλόγον, δεν είναι ούτε το παράλόγον, ούτε το άλογον, έχει έναν δικό του οντολογικό λόγο κατά τον Πάουλ Τίλιχ. Ο Πάουλ Τίλιχ πρώτος έκανε την διάκριση μεταξύ τεχνολογικού λόγου και οντολογικού λόγου. Είναι αυτό που λέω εγώ στις παραδόσεις μου, η διαφορά μεταξύ ratio και logos, στα λατινικά. Ή αν θέλετε, αυτή την φράση στα εβραϊκά davar, που σημαίνει μαζί λόγος και πράξη. Ο Χριστός όταν εμφανίζεται ή υπάρχει μέσα σε κάθε Θεία Λειτουργία, εμφανίζεται και ως θεωρία, δηλαδή ως κήρυγμα, λόγος, που σπέρνεται, όπως λένε οι πατέρες, μέσα στις καρδιές μας την ώρα που τον ακούμε, αλλά ταυτοχρόνως είναι και υλικός με τη μορφή του ψωμιού, τον οποίο τον θείουμε, τον κόβουμε, τον τρώμε, οντολογικά. Λοιπόν, το νουμενικό βίωμα αυτό είναι ένα μεσάζον το ίδιο που λειτουργεί σαν ένα κάλυμα. Παραβάλλατε εδώ
τη σκίαση ή την εφέλη που πολλές φορές εμφανίζεται στην Παλαιά Διαθήκη μεταξύ του Θεού και ημών. Γιατί κατευθείαν αν εμφανιστεί το θείον ακάλυπτον, δεν μπορεί να επικοινωνήσει το άκτιστο, να κοινωνήσει, δηλαδή να αλληλοκατανοηθεί από το κτιστό. Θα αλληλοκαταστραφεί και θα καταστραφεί φυσικά το πιο αδύναμο. Αυτή την κατάσταση, τελειώνω, της διαλεκτικής που σας ανέφερα μέχρι αυτή τη στιγμή με διάφορα παραδείγματα, ο Σίγμουντ Φρόιντ την έχει ονομάσει αμφιθυμία. Και εγώ την ονομάζω ιερή αμφιθυμία, εμπνεόμενος από το Γιούγκ. Διότι μιλάμε, έχοντας μπροστά μας ένα ταμπού, από τη μια μεριά να το βλέπουμε, όπως σας είπα, ιερό, και από την άλλη βέβυλο το ταμπού αυτό. Από τη μια μεριά δηλαδή να βλέπουμε το διονυσιακό στοιχείο, αν θέλετε να μιλήσω την αρχαιολογική αυτή γλώσσα του Νίτσε, και από την άλλη το απολώνιο στοιχείο. Από τη μια μεριά την ιερή μανία και από την άλλη μεριά την υφάλεια κένωση ή την Ιρβάνα κατά τους βουδιστάς Ινδουιστάς, το ανάτμαν κτλ. Κτλ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε τον καθηγητή κύριο Σπυρίδωνα Τσιτσίγκο. Πραγματικά η γοητεία του ιερού, ειδικά για τους λογοτέχνες που είναι παρόντες, δεν μετριέται. Η γοητεία της μαγείας του ιερού. Να καλέσω τώρα κοντά μας τον Χαράλαμπο το Βέντη. Χαράλαμπε, τώρα με τον Χαράλαμπο είμαστε και φίλοι του, μιλάω και στον Ενικό, κάνω διάκριση τώρα. Όχι, με εσάς, σε εσάς μιλάω στον πληθυντικό. Στο Χαράλαμπο, επειδή είναι μικρός, του μιλάω στον Ενικό. Ο Χαράλαμπος ο Βέντης είναι επίκουρος καθηγητής φιλοσοφίας της θρησκείας, σπούδασε φιλοσοφία και θεολογία και είναι διδάκτορ των Πανεπιστημίων Βοστόνης και Λουβέν. Με ειδίκευση στον αντίκτυπο της γλωσσικής στροφής της φιλοσοφίας του 20ου αιώνα, στο θεολογικό λόγο και την πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία και ηθική. Κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σε όλη την Ομίγυρη. Θα μοιραστώ πάρα πολύ σύντομα μία σκέψη που έκανα διαβάζοντας αυτό το βιβλίο. Αυτό που με απασχολεί τον τελευταίο καιρό είναι η δυνατότητα να κάνει κανείς μία ποιοτική και μαρτυρία, χριστιανική μαρτυρία στον σημερινό κόσμο που να έχει κάποιον θετικό αντίκτυπο. Θα έλεγα ότι το βιβλίο αυτό μπορεί να μας βοηθήσει, διότι μας παροτρύνει να πιάσουμε το νήμα από την αρχή και θα εξηγήσω τι εννοώ. Η ίδια μια εκ των μεταφραστριών, η Ελένη Λαδιά, θέτει το ερώτημα πρώτη. Γιατί αξίζει να διαβάσουμε αυτό το βιβλίο, ποιος ο λόγος. Είναι ένα βιβλίο δύσκολο, απαιτητικό και σαν να θέλει η ίδια να μας προειδεάσει ότι παρά τα αυτά και ο δικός μου ο μόχθος και της δεύτερης, ναι, και της Ιωάννας Παπαϊωάννου τελικά άξιζαν τον κόπο, αλλά και και ο αναγνώστης θα ωφεληθεί εάν καθίσει να αφήσει στην άκρη οτιδήποτε άλλο και να προσπαθήσει να το διαβάσει αυτό το βιβλίο, να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί από αυτό. Μπορούμε όμως να εισπράξουμε κάτι από αυτό το βιβλίο, σε τι θα μας βοηθήσει. Όπως συμβαίνει σε όλα τα κείμενα που είναι πολύ αξιόλογα και πλέον κλασικά, κάθε αναγνώστης θα βρει δικά του πράγματα μέσα που θα τον αγγίξουν και θα τον επηρεάσουν. Εγώ το ξεκίνησα να το διαβάζω έχοντας τελειώσει δύο άλλα βιβλία, τρία μάλλον. Το πρώτο ήταν το βιβλίο του Ρόναλντ Ντουόρκιν «Religion Without God», «Η θρησκεία χωρίς τον Θεό». Αυτό το βιβλίο έχει μεταφραστεί στα ελληνικά και έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Είναι μία απολογητική του, αν όχι του αθεισμού, τουλάχιστον του σκεπτικισμού. Αμέσως μετά διάβασα ένα παρεμφερές βιβλίο του Φίλιπ Κίτσερ, «Life After Faith», «Η ζωή μετά από την πίστη». Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και αυτό το βιβλίο. Ουσιαστικά αυτό μας λένε συγγραφείς είναι ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι στη ζωή τους υπήρξαν ο ένας εξ αρχής και διαβίου σκεπτικιστής,
στα όρια του αθεϊσμού. Ο άλλος υπήρξε πιστός στα νιάτα του, ο Φίλιπ Κίτσερ, αλλά σταδιακά έχασε την πίστη του και αισθάνθηκε την ανάγκη να γράψει ένα βιβλίο στο οποίο, όπου να δικαιολογεί την νομιμότητα αυτής της μεταστροφής. Αναφέρεται και σε ένα αμερικανικό κοινό στο οποίο ακόμη η λέξη αθεϊσμός είναι ταμπού και έχει έτσι μια κάπως αρνητική χρειά, ακόμη και σήμερα, σε αντίθεση με την Ευρώπη, η οποία είναι πιο θρησκευτικά αποχρωματισμένη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, και προσπαθούν να δικαιολογήσουν τη στάση τους αμφότεροι. Δεν ανήκουν στο ρεύμα του μάχημου νέου αθεϊσμού, ούτε προσπαθούν να δικαιώσουν, σώνει και καλά, τον αθεϊσμό έτσι με ένα βίαιο τρόπο. Απλά δείχνουν νυφάλια ότι μια κοσμικευμένη ηθική είναι εφικτή και ίσως είναι, και μάλλον είναι προτιμότερη κατά την ιδέα τους από μια θρησκευτική ηθική η οποία βασίζεται σε μια αποκεκαλυμμένη αλήθεια. Έχοντας διαβάσει αυτά τα δύο βιβλία, μετά άνοιξα την ελληνική μετάφραση του βιβλίου ενός Αμερικανού Εβραίου, του Σάμουελ Φλάισάκερ. Το βιβλίο αυτό εκδόθηκε από τις εκδόσεις Άρτο Ζωής. Είναι μια απολογητική υπέρ των αποκεκαλυμμένων θρησκειών. Ο ίδιος είναι πιστός Εβραίος, αλλά γράφει με έναν τρόπο, απευθύνεται και σε χριστιανούς και σε μουσουλμάνους. Επίσης προσπαθεί να δικαιολογήσει την θρησκευτική πίστη σε μια εποχή όπου αυτό είναι ήδη πάρα πολύ δύσκολο και προσπαθεί να η δική του η απολογητική έγκυται στο ότι θεωρεί ότι τα θρησκευτικά, τα ιερά κείμενα είναι, μπορούμε να τα εμπιστευτούμε περίπου όπως θεωρούσε και ο Καντ, δηλαδή είναι πιο καλή οδηγή για έναν ηθικό βίο. Και αφού τελείωσα και αυτό το βιβλίο, μετά ξεκίνησα μετά από ένα διάλειμμα να διαβάζω και τη μετάφραση του βιβλίου του Ότο. Σκεφτόμουν το εξής, ότι πόσο δύσκολο είναι στις μέρες μας πραγματικά να γίνει μια απολογητική υπέρ της θρησκευτικής πίστης. Εγώ νομίζω βέβαια ότι στην πραγματικότητα οι μονοθεϊστικές πίστες έχουν ένα κοινό παρονομαστή, αλλά στην πραγματικότητα πέρα από τον κοινό παρονομαστή τους έχουν ενδιαφέρουν σε πολλά σημεία και νομίζω ότι μια απολογητική υπέρ του μονοθεϊσμού γενικά δεν είναι τόσο ούτε ιδιαίτερα επιτυχημένη μπορεί να είναι, ούτε σκόπιμη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, βρίσκω πολύ δύσκολο το εγχείρημα μιας άρθρωσης, μιας απολογητικής υπέρ των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών για πολλούς λόγους. Κάποιοι θα έλεγαν ότι ίσως δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο. Είμαστε παιδιά της νεωτερικότητας και της ύστερης νεωτερικότητας και δεν μπορούμε να μην λάβουμε υπόψη αυτή την τεράστια κριτική που έχει γίνει στη θρησκευτική πίστη. Μια κριτική η οποία δεν είναι καινούργια, ξεκινάει ήδη από την εποχή του Καντ, περιέργως παραδόξως και από τον Καντ, ο οποίος βρίσκει ένα αποκούμπι στην θρησκευτική πίστη και αυτό είναι η ηθική. Αυτό που μας λέει ο Καντ είναι ότι ο Θεός δεν μπορεί πλέον να γίνει κατανοητός με όρους όντος, αλλά μόνο με όρους του πρακτικού λόγου. Και θεωρεί εκεί ότι θεμελίωσε σε στέρεο έδαφος την χριστιανική πίστη, και έκτοτε η οποία πλέον κατά την ιδέα του βρέθηκε σε ένα πυρόβλητο. Μετά εμφανίζεται ο Φρίντριχ Σλάιερμαχερ, ο οποίος προσπαθεί να καταθέσει το δικό του απυρόβλητο, απευθύνεται σε ένα κοινό το οποίο έχει ήδη αρχίσει να αποχρωματίζεται θρησκευτικά, ένα κοινό το οποίο
είναι ιδιαίτερα μορφωμένο και ενοχλείται, αν δεν έχει μια ροπή προς την αθεία, ενοχλείται από τη μονοπόληση του ιερού από μια και μόνη πίστη. Έστω και αν αυτή η πίστη φέρει παραδοσιακούς τίτλους ευγένειας όπως είναι ο χριστιανισμός. Και προσπαθεί να ρίξει τους συμπατριώτες του στο φιλότιμο λέγοντας ότι η γερμανική ψυχή, και επειδή ο Σλέιμαχερ ανήκει στους γερμανούς ρομαντικούς, η γερμανική ψυχή είναι ιδιαίτερα δεκτική στην πίστη και λέει ότι αυτό που δεν μπορούμε μέσω του να δεχτούμε και να αγκαλιάσουμε εγκεφαλικά μπορούμε να το κάνουμε μέσω της καρδιάς, διότι και ουσιαστικά προτείνει μια πίστη, ένα χριστιανισμό της καρδιάς. Αυτό πάλι βέβαια υπονομεύεται από τον Χέγγελ και από άλλους, όπως επίσης και από τον Σέλινγκ. Και στη συνέχεια περνάμε και σε άλλες κριτικές. Πλέον η κριτική στην θρησκεία γίνεται ανελέητη και αδυσόπιτη. Υπάρχει κριτική του Λούντβικ Φόιερμπαχ που λέει ότι στην πραγματικότητα η θρησκευτική πίστη και ουσιαστικά εννοεί τη χριστιανική πίστη, όλοι αυτοί εννοούν κατά βάθος τη χριστιανική πίστη. Η χριστιανική πίστη τι είναι, δεν είναι παρά η προβολή της ανθρώπινης υποκειμενικότητας στο επέκεινα. Δηλαδή ουσιαστικά λατρεύοντας, νομίζοντας ότι ο άνθρωπος λατρεύει τον Θεό, λατρεύει τον ίδιο του τον εαυτό. Και γίνεται, όμως αυτό ξεχνιέται στην πορεία και ο άνθρωπος ουσιαστικά έχει φτιάξει ένα είδωλο στο οποίο υποτάσσεται και υποφέρει γιατί γίνεται ετερόνομος και παραιτείται από την κριτική του σκέψη λόγω αυτής της συγκεκαλυμμένης αυτολατρείας. Έρχεται ο Μάρξ και λέει ότι η θρησκευτική πίστη δεν είναι παρά το, δεν είναι παρά το υποπόδιο, είναι ένα ιδεολόγημα, το επικοδόμημα όπως λέει, το οποίο είναι, έχει τεθεί στην υπηρεσία της άρχουσας τάξης, η οποία χρησιμοποιεί την θρησκευτική πίστη μαζί με ήθη, έθιμα και ένα σωρό άλλα πράγματα για να κρατήσει σε ύπνωση την εργατική τάξη, ούτως ώστε να μην κινδυνεύει από αυτήν. Ο Φρόιντ χαρακτήρισε τη θρησκευτική πίστη απορριπτικά ως το ειδιπόδιο σύμπλεγμα της ανθρωπότητας και στην πορεία έρχεται και η αναλυτική φιλοσοφία του πρώτου ημίσεως του 20ου αιώνα κυρίως, αλλά και μέχρι τη δεκαετία του 60, η οποία ήταν αρκετά φυσιοκρατική, δηλαδή είχε μια αθεϊστική στόχευση και έλεγε ότι η λέξη Θεός δεν είναι παρά ένα κενό σημαίνων που δεν παραπέμπει σε κανένα σημαινόμενο. Επομένως, και μάλιστα ήταν και πολύ της μόδας η φράση ότι η θεολογία είναι η μόνη επιστήμη που δεν έχει αντικείμενο. Λοιπόν, εδώ βέβαια πριν από λίγες δεκαετίες είχε υποθεί ότι όταν μιλάμε, κάπου το λέει ο καθηγητής και κοσμήτωρας της θεολογικής σχολής προλαλήσας ο Μάριος Ομπέγκζος, ότι όταν μιλάμε, έτσι κυρίως νομίζω ένα βιβλίο του, όταν μιλάμε για τη θρησκεία, πια μιλάμε για την κρίση της. Αυτό είχε γραφτεί πριν από αυτή την τρομακτική αναβίωση της θρησκευτικής πίστης που βιώσαμε τις τελευταίες δύο δεκαετίες, βέβαια και με όλο τον φονταμενταλισμό και την τρομοκρατία που τη συνόδευσαν. Παρά τα αυτά όμως, νομίζω ότι η φράση αυτή ισχύει στο βαθμό που οι δυτικές κοινωνίες αποχρωματίζονται θρησκευτικά και γίνονται πλέον πολιτικά γίνονται ουδετερόθρησκες, αλλά ο κόσμος αρχίζει ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες και απομακρύνεται. Και αυτό δημιουργεί βέβαια εύλογα το ερώτημα πώς μπορεί στο βαθμό που η χριστιανική πίστη έχει και μια ιεραποστολική φύση, τόσο εξωτερική όσο και εσωτερική. Εάν είναι δηλαδή να δώσουμε μια μαρτυρία για την χριστιανική πίστη, όσοι από εμάς τη συμμεριζόμαστε, τι είδους μαρτυρία θα ήταν αυτή? Πώς μπορείς να μιλήσεις τον άνθρωπο του σήμερα που είναι θρεμένος, όπως λένε, από λογική και διαφωτισμό, πώς μπορείς να τον, αν όχι να τον πείσεις, τουλάχιστον να τον ευαισθητοποιήσεις ως προς το θαύμα και το μεγαλείο της ενανθρώπισης του λόγου, για παράδειγμα, προτού περάσουμε σε οτιδήποτε άλλο. Εδώ τώρα οι απόψεις διήστανται
Υπάρχουν στην δύο τάσεις κυρίαρχες στη θεολογία και στη φιλοσοφία της θρησκείας, την οποία προσπαθώ εγώ να θεραπεύσω. Η μία τάση είναι, μια αναβίωση της λεγόμενης φυσικής θεολογίας. Η φυσική θεολογία έχει ρωμαιοκαθολική προέλευση και είναι μία, είναι μία προσπάθεια να επενδυθεί η αποκάλυψη του Θεού με λόγο και να έρθει σε διάλογο με τον σύγχρονο κόσμο. Είναι μια θεολογία η οποία χρησιμοποιεί επιχειρήματα για να αποδείξει την ύπαρξη του Θεού, τα κλασικά επιχειρήματα, το οντολογικό, το κοσμολογικό και το τελεολογικό, τα οποία έχουν αναβιώσει σε πιο επεξεργασμένες μορφές σήμερα, αλλά είναι και μια θεολογία η οποία προσπαθεί να κάνει απολογητική, να δείξει ότι αν δεν έχει υπεροχή, τουλάχιστον ότι η χριστιανική πίστη δεν είναι παράλογη. Η τάση αυτή εκφράστηκε πριν από λίγα χρόνια σε μια ομιλία που έδωσε στο Ρέγκενσμπουργκ ο Πάπας Βενέδικτος ο 16ος, όταν κατηγόρησε, έκανε μια αρνητική μνήμα στο Ισλάμ, ότι είναι μια πίστη η οποία δεν έχει μεταφυσική, επομένως δεν έχει και θεολογία και είναι μια πίστη ανορθόλογη. Και βέβαια, ευκαιρίες δοθήσεις έκανε και μια μομφή στον προτεσταντισμό, ότι είναι το παρακλάδι του χριστιανισμού το οποίο αφελήνησε τον χριστιανισμό. Τι εννοούσε λέγοντας ότι ο προτεσταντισμός αφελήνησε τον χριστιανισμό? Είναι ότι εννοούσε ότι η πολεμική που έκανε ο Λούθυρος αρχικά και ο Καλβίνος και οι υπόλοιποι αρχικοί μεταρρυθμιστές στις ελληνικές κατηγορίες σκέψης με τις οποίες είχαν εκφραστεί οι σχολαστικοί θεολόγοι, οι ρωμαιοκαθολικοί του Μεσαίωνα, ότι η κριτική που έκαναν σε αυτήν την χρήση στη διασταύρωση της φιλοσοφίας με τη θεολογία, του σχολαστικισμού, απογύμνωσε, αποστέρισε από πολύτιμους πνευματικούς πόρους τη χριστιανική πίστη, διότι ακόμα και αν θεωρηθεί ότι ήταν δικαιολογημένη, αφαίρεσε τον ορθολογισμό από την χριστιανική πίστη, με αποτέλεσμα να την αφήσει έρμεο στις πιο ακραίες μορφές του φονταμενταλισμού και του σκοταδισμού. Δηλαδή, ουσιαστικά, οι αρχικοί μεταρρυθμιστές αφελήνισαν τη χριστιανική πίστη και κάνοντάς το αυτό, την τρόπον δεινά την εξισλάμισαν, κάπως έτσι. Υπάρχει όμως και ο αντίλογος στο ρεύμα της φυσικής θεολογίας και αυτός είναι ο φιντεϊσμός. Ο φιντεϊσμός είναι κοίται στους αντίποδες της φυσικής θεολογίας και είναι ένα ρεύμα το οποίο θεωρεί ότι δεν χρειάζεται, για να δώσει κανείς μαρτυρία χριστιανική στο σημερινό κόσμο, δεν χρειάζεται να κάνει καθόλου απολογητική και δεν χρειάζεται να καταφύγει σε επιχειρήματα που να καταδεικνύουν έστω και επενικτικά την ύπαρξη του Θεού. Εάν κάποιος θέλει να μάθει κάτι για τη χριστιανική πίστη, δεν έχει ανάγκη να ακούσει από κηρύγματα απολογητικής, ούτε χρειάζεται να του καταδειχθεί ότι υπάρχει ο Θεός ή κάτι, οτιδήποτε τέτοιο. Ο καλύτερος τρόπος είναι να γνωρίσει την πίστη εκ των έσω, δηλαδή να εκκλησιαστεί, να γνωρίσει πώς λατρεύουν οι χριστιανοί τον Θεό τους και μέσω της λατρείας πληροφορηθεί κάποια πράγματα για τη δογματική της πίστης και στη συνέχεια να προσπαθήσει να βιώσει την πίστη αντί να την κατανοήσει εγκεφαλικά. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι υπάρχει ένα μερίδιο αλήθειας και στις δύο προσεγγίσεις αυτές, και στην προσέγγιση της φυσικής θεολογίας και στην προσέγγιση του φιντεϊσμού, και ότι πρέπει κάποια στιγμή αυτές οι δύο τάσεις να διασταυρωθούν, διότι αυτές είναι, νομίζω, εντελώς ανεπαρκείς. Υπάρχει δηλαδή μια μονομέρεια
που μαστίζει και τις δύο αυτές τάσεις. Ο Πάπας Βενέδικτος είχε δίκιο κατά τη γνώμη μου όταν ενίστατο για τον αφελληνισμό της χριστιανικής πίστης. Γνωρίζουμε πια ότι ο χριστιανισμός είναι παιδί όχι μόνο της αποκεκαλυμμένης αλήθειας που πηγάζει από τον Ιουδαϊσμό, αλλά είναι παιδί και και του ελληνικού λόγου και της ελληνικής παιδείας. Και αυτό φαίνεται ήδη εξ αρχής, όχι μόνο από τους απολογητές πατέρες, οι οποίοι προσπάθησαν, χρησιμοποιώντας ελληνικές κατηγορίες σκέψης, να μαρτυρήσουν περί του Χριστού, αλλά ακόμα και στο ιδρυτικό κείμενο του χριστιανισμού, στα ιδρυτικά του κείμενα που είναι η συλλογή των βιβλίων της Καινής Διαθήκης, βλέπουμε ότι εκτός του ότι είναι γραμμένα από την ελληνική γλώσσα, το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ξεκινά ήδη με την έννοια του λόγου, η οποία είναι μια κεφαλαιώδης έννοια της ελληνικής σκέψης, για την οποία αναφορές έχουμε από τον Ηράκλητο και στη συνέχεια σε όλη την ελληνική φιλοσοφική παράδοση. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι, και εδώ νομίζω ότι μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ και το βιβλίο του Ότο, να μας δώσει έναν οδοδείκτη δηλαδή σημαντικό, η αλήθεια είναι ότι καμία απόδειξη υπέρ της υπάρξεως του Θεού δεν μπορεί να βοηθήσει και δεν μπορεί να συγκινήσει κάποιον άνθρωπο. Πιστεύω ότι κανείς ποτέ δεν έγινε πιστός επειδή διάβασε ή ενημερώθηκε σχετικά με αποδείξεις για την ύπαρξη του Θεού. Νομίζω ότι στην πραγματικότητα θα συμφωνήσω με τον Καρλ Μπάρτ ότι η καλύτερη απολογητική για τον χριστιανισμό είναι μια πάρα πολύ καλή θεολογία. Η καλή θεολογία δεν έχει ανάγκη από αποδείξεις που να πιστοποιούν την ύπαρξη του Θεού. Η καλή θεολογία είναι μια θεολογία η οποία δείχνει πρωτίστως ότι η χριστιανική πίστη εν προκειμένω είναι καταφατική της ζωής και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, καταφάσκει τη ζωή πρωτίστως, και επίσης η καλή θεολογία δείχνει πως η πίστη την οποία υπηρετεί δεν έχει πάρει διαζύγιο από τον ανθρωπισμό. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει πολύς φονταμενταλισμός σε όλο το φάσμα των θρησκειών και μέσα στον χριστιανισμό. Αυτό είναι πολύ γνωστό. Δυστυχώς και μέσα στην ορθόδοξη θεολογία. Δεν ωφέλει να το αρνούμαστε αυτό. Και διαβάζει κανείς κείμενα στα οποία έχει την αίσθηση ότι μάλλον εκτίθεται σε νοοτροπίες, οι οποίες δείχνουν ότι οι άνθρωποι που τα γράφουν και τα πιστεύουν αυτά τα πράγματα έχουν πάρει διαζύγιο από τον ανθρωπισμό, και το οποίο είναι, νομίζω, ότι αποδιώχνει τους ανθρώπους του σήμερα από την Εκκλησία και από την πίστη. Αυτό πρέπει να το καταπολεμήσουμε. Πιστεύω στον συγκερασμό της φυσικής θεολογίας και του φιντεϊσμού. Η φυσική θεολογία προτάσει το ορθολογικό στοιχείο της πίστης. Ο φιντεϊσμός δίνει έμφαση όχι απαραίτητα στο ανορθολογικό, αν και ο Κίρκεγκάρντ το κάνει αυτό, όπως και ο Τερτιλιανός, που θα μπορούσαμε να τους χαρακτηρίσουμε με κάποια επιφύλαξη φιντεϊστές. Πάντως, δίνει έμφαση ο φιντεϊσμός σε όλες του τις μορφές, όχι απαραίτητα στο ανορθολογικό, αλλά το ασύμετρο μεταξύ Θεού και ανθρώπου, το ασύμετρο μεταξύ του ιερού και του πιστού, για το οποίο μας μίλησε πολύ ωραία ο συνάδελφος ο Σπύρος Τσιτσίγκος προηγουμένως. Ο Ρούντολφ Ότο στη μελέτη του αυτή προτείνει ακριβώς αυτό, δίνει μια εικόνα του ιερού στην οποία συνυπάρχουν ταυτόχρονα το ορθολογικό με το ανορθολογικό. Είναι δηλαδή μια ισορροπημένη πρόταση. Και εδώ θα ήθελα να προσθέσω το εξής. Το βιβλίο αυτό είναι καρπός κρίσης. Όπως είπε ο Μάριος ο Μπέγκζος νωρίτερα, είναι ένα βιβλίο το οποίο
βγήκε μέσα από τις τάχτες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όπως συνέβη και με το βιβλίο του Κάρλ Μπάρτ, «Η προσδρομέως επιστολή». Είναι βιβλία τα οποία μαρτυρούν έναν πόνο και μαρτυρούν μια απόγνωση, μια φωνή απόγνωσης, πώς είναι δυνατόν να προκύψει τέτοιο φωνικό, τέτοιο αιματοκύλισμα και τέτοιο κακό, όχι φυσικό κακό, αλλά ανθρωπίνως ενεργούμενο κακό, σε μια Ευρώπη, σε μια Ήπειρο χριστιανική και πολιτισμένη. Και εδώ, διαβάζοντας το βιβλίο του Ότο, έχει κανείς την εντύπωση ότι μια κατάδυση σε μια πολύ αρχαίγονη πηγή, στην οποία προτού ενιοποιηθεί το ιερό, όπως προσπάθησε να κάνει ο Καντ, υπό μία έννοια και ο Σλαερμάχερ και όλοι οι μετέπειτα απολογητές, αλλά και οι πρώτοι απολογητές, οι οποίοι προσπάθησαν να αναρμονίσουν τη χριστιανική πίστη με τον Πλάτωνα κλπ. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι πρωτίστως το ασύμετρο μεταξύ ιερού και πιστού. Δηλαδή το γεγονός ότι εδώ έχουμε, σε αυτό επιμένει και ο Κάρλ Μπάρτ, τα βιβλία αυτά και του Μπάρτ και του Ότο εφιστούν την προσοχή στο ότι υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ του Θεού, του ιερού, του συγκεκριμένου ιερού για το οποίο μιλάει η Ιουδαιοχριστιανική παράδοση και του ανθρώπου, ότι ο Θεός είναι πρωτίστως ακατάληπτος, όχι εντελώς ακατάληπτος, γιατί η αποφατική θεολογία συμπληρώνεται από την καταφατική θεολογία, αν και στην περίπτωση του Μπάρτ υπάρχει μία έτσι ακραία μονομέρεια, γι' αυτό και έχει κατηγορηθεί για δοκιτισμό η Χριστολογία του, αλλά εν πάση περιπτώσει ότι προηγείται η ακαταληψία και η υπεροχή του Θεού σε σχέση με τις αντιληπτικές δυνατότητες του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι όχι μόνο homo faber, όπως λέγει ο ύμνηστος πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν, είναι πολλά πράγματα, είναι και homo faber, είναι και homo sapiens και άλλα πολλά, αλλά πρωτίστως είναι homo adorans. Ο άνθρωπος είναι ένα λατρευτικό όν, γι' αυτό και η λατρεία προς τους θεούς ή τον Θεό ανάγονται σε όλες τις κοινωνίες, ακόμα και τις πιο πρωτόγονες. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι η σχέση του Θεού με τον άνθρωπο είναι μια σχέση συμμετρική. Είναι πρωτίστως ασύμμετρη. Ο Θεός μπορεί να είναι το εντελώς παράλογο, αυτό που υπερβαίνει πλήρως τον άνθρωπο, γι' αυτό και είναι σε θέση να δημιουργεί αυτή την αίσθηση του τρόμου, του πανικού, ενός μυστηρίου το οποίο γεμίζει με φόβο τις καρδιές μας, αλλά σε αντίθεση με τον φόβο των πρωτόγονων θρησκειών, εδώ μιλάμε για ένα φόβο ο οποίος έχει και μια επικοδομητική διάσταση. Και όλο αυτό θέτει εκ νέου, μετά από την διάλυση των ψευδεστήσεων για μια έναη πρόοδο πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ουσιαστικά υπενθυμίζω, αυτό που το ξέρουμε όλοι, ότι με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο τελειώνει μια Belle Époque, μια εποχή όπου ο θετικισμός και η πίστη στις δυνατότητες του ανθρώπου για συνεχή και απρόσκοπτη πρόοδο, όλα αυτά τεινάχτηκαν στον αέρα και μάλιστα όχι από κάποια φυσική καταστροφή, δεν έπεσε κάποιος μετεωρίτης ο οποίος διέλυσε το σύμπαν εδώ, αλλά ο άνθρωπος βγήκε στην επιφάνεια όλη η αυτοκαταστροφική μανία του ανθρώπου για την οποία είχε προειδοποιήσει και ο Ντοστογεύσκη κάποια χρόνια πριν, δεν έζησε βέβαια για να δει την επαλήθευση των προφητιών του. Από εκεί και πέρα η πρόταση του Ότο, όπως την εκλαμβάνω εγώ, όπως επίσης και του Μπάρτ, είναι μια προτροπή όχι να παραιτηθούμε από την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον προς Θεού, όχι να πέσουμε σε ένα μανιχαϊσμό και σε μια εσωστρέφεια, αλλά να συνειδητοποιήσουμε ότι ποια είναι ακριβώς η ρίζα και η απαρχή του ιερού, το οποίο εμείς λέμε ως χριστιανοί ότι λατρεύουμε, και να το δούμε στις διαστάσεις που και τους όρους με τους οποίους αυτό
μας προσεγγίζει και μας απευθύνεται, γιατί μόνο έτσι μπορεί να κάνει την έκπληξη και μαζί με την έκπληξη, εάν στα χέρια μιας δημιουργικής προφητικής θεολογίας θα μπορούσε ίσως όλο αυτό να αναστατώσει τον κόσμο και όπως είχαν κάνει κάποτε οι χριστιανοί, οι πρώτοι χριστιανοί, οι οποίοι αναστάτωσαν τον κόσμο και εισήγαγαν μια ριζική καινοτομία στον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος αντιλαμβανόταν τον κόσμο και την παρουσία του Θεού σε αυτό. Αυτά είχα να πω πολύ σύντομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την προσοχή σας. Αυτό είναι καθαρό είναι δικό σας. Ευχαριστούμε τον καθηγητή, τον Χαράλαμπο Βέντη. Τώρα το άχαρο του τελευταίου ομιλητή, που μάλιστα πρέπει και να αυτοπαρουσιαστεί. Ονομάζομαι Ελένη Λιντζαροπούλου. Δεν βρίσκομαι εδώ ως ποιήτρια που με έχετε συνηθίσει στις παρουσιάσεις άλλων βιβλίων της Ελένης Λαδιά, αλλά ως απόφυτος του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας. Κάτσε, μη με αφήνεις μόνη στο πλάνο. Κάτσε, μη με αφήνεις μόνη στο πλάνο. Ως απόφοιτη λοιπόν του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας και υποψήφια διδάκτορ σε αυτό το τμήμα, έχω αποφοιτήσει από το μεταπτυχιακό τμήμα του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου και το θέμα και του μεταπτυχιακού μου και του διδακτορικού που εκπονώ τώρα είναι η πεζογραφία της Ελένης Λαδιά, η θεολογική ανάγνωση του πεζογραφικού της λόγου, γιατί δεν έχει μόνο πεζογραφία η Ελένη Λαδιά. Επιτρέψτε μου να σας κουράσω λίγο. Προσεγγίζοντας πρώτα και κύρια το μεταφραστικό μέρος του έργου, θα πρέπει να επισημάνω πως η Ελένη Λαδιά, ας μου επιτραπεί η έκφραση, δεν είναι πρωτάρα στις μεταφράσεις. Το 2004 κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρμός η Νέκια, η Λάμδα Ραψοδία της Ομήρου Οδύσσιας, σε μετάφραση Ελένης Λαδιά με τη συνεργασία του ποιητή Δημήτρη Παπαδίτσα. Το 2003 κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Αρμός οι σημειώσεις από το υπόγειο του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, μετάφραση από τα ρωσικά Ελένης Λαδιά με τη συνεργασία της Τατιάνας Ντίκο. Το 1996 κυκλοφορεί η Φύση του Χριστού, έργο του Πατριάρχη των Κοπτών Σενούντα του Τρίτου, μετάφραση από τα κοπτικά της Ελένης Λαδιά σε συνεργασία με τον τότε Κόπτη Ιερομόναχο Πόλα Άμπα Μπισόη και νυν Επίσκοπο Ελλάδος Παύλο. Το 1985 κυκλοφορούν οι Ομηρικοί Ύμνοι σε μετάφραση, πρόλογο και σχόλια πάλι με τη συνεργασία του ποιητή Δημήτρη Παπαδίτσα από τις εκδόσεις της Εστίας και το 1983 η Ορφική Ύμνη, μετάφραση, πρόλογος και σχόλια με τη συνεργασία του Δημήτρη Παπαδίτσα πάλι από το βιβλιοπωλείο της Εστίας. Η Νέκια και η Ύμνη από το σύνολο της κριτικής θεωρήθηκαν τότε μεταφραστικός άθλος. Εγχείρημα πρώτου μεγέθους, αντιγράφω τα λόγια της κριτικής, έτσι. Δωρεά στο σύγχρονο αναγνώστη, στίχημα. Ένα ελάχιστο απόσπασμα κριτικής. Είναι άθλος να αποδίδει σε σύγχρονο λόγο το πολυεπίπεδο αρχαίο κείμενο με τις μύριες εκφραστικές διακυμάνσεις, ένα κείμενο αναγκαίο για την κατανόηση της αρχαίας θρησκευτικής σκέψης και συνείδησης. Να επισημάνω εδώ ότι η Ελένη Λαδιά απασχολείται, όπως θέλετε πάρτε τη λέξη, με το θέμα της πίστης, της θρησκείας, του θρησκευτικού βιώματος, πολύ πριν βρεθεί στη θεολογική σχολή. Μάλλον επειδή την απασχολεί λογοτεχνικά το ζήτημα, βρέθηκε μετά την φιλοσοφική, βρέθηκε και στην θεολογική. Να σημειώσω πως η αρχιετυπική ακρίβεια των μεταφράσεων της Λαδιά και του Παπαδίτσα αποτελεί σπονδύ στην αξία της λέξης, την οποία υπηρετούν με δέος και συνέπεια και ο ποιητής και η συγγραφέας, τόσο στην προσπάθειά τους να αποδείξουν τη συνέχεια της γλώσσας μας, όσο και στο λογοτεχνικό τους έργο. Ακριβώς τον ίδιο άθλο και την ίδια συνέπεια πιστώνουν στην Ελένη Λαδιά η κριτική της μετάφρασης των σημειώσεων από το υπόγειο. Αντιγράφω. Δεν είναι η πρώτη φορά που κατεβαίνουμε στο υπόγειο του Φιοντόρου Ντοστογεύσκη. Δεν είναι η πρώτη φορά που διαβάζοντας το εξαιρετικό αυτό βιβλίο με θαυμασμό αναφωνούμε «Ήταν πολύ μεγάλος ο μεγαλύτερος». Είναι όμως η πρώτη φορά που μέσα στο σκοτεινό αυτό χώρο ισχωρεί μια φωτεινή αχτίδα ήλιου που μας αποκαλύπτει γωνίες που μέχρι τώρα δεν είχαμε διακρίνει και είναι η πρώτη φορά που δεν νιώθουμε θλίψη για την ανεπάρκειά μας στη ρωσική γλώσσα.
Και αυτό συμβαίνει επειδή τούτες οι σημειώσεις από το υπόγειο που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Αρμός είναι μεταφρασμένες από την πολυβραβευμένη πεζογράφο Ελένη Λαδιά, η οποία κυριολεκτικά συγκατοίκησε με το θλιβερό αυτοκαταστροφικό τραγικό ήρωα. Έζησε μαζί του, υπέμεινε, πόνεσε, τρύπωσε και εγκαταστάθηκε μέσα στο υποχθόνιο πνεύμα του. Να λοιπόν τι συνέβη και στη μετάφραση του ιερού. Η Ελένη Λαδιά τρύπωσε στο πνεύμα του Ότο. Μην αναρωτηθείτε πώς συνέβη αυτό αφού ο Ότο δεν είναι λογοτέχνης. Η Ελένη Λαδιά δεν προσεγγίζει πρώτη φορά ούτε τη θεολογία, όπως προείπα, ούτε τη θρησκειολογία. Είναι ως γνωστόν πτυχιούχος της θεολογικής σχολής και την έχει απασχολήσει σημαντικά η θρησκειολογία. Υπήρξε μάλιστα προσκεκλημένη εισηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου με θέμα την πεζογραφία του σπουδαίου θρησκειολόγου Μιρτσέα Ελιάντε, στο οποίου έχει εντρυφήσει το έργο. Όπως προανέφερε και ο κύριος Μπέγζους, αν ο Ότο είναι του πρώτου εμίσεως του 20ου αιώνα, ο Μιρτσέα Ελιάντε είναι του Δευτέρου. Αποπειρώμενη λοιπόν η Ελένη Λαδιά να μεταφράσει το ιερόν, πρώτα καταδύεται στην πολυδαίδαλη σκέψη του Ρούντολφ Ότο. Προσεγγίζει τη σκέψη του για να αντιμετωπίσει και να αποκρυπτογραφήσει τρόπον τεινά την γλώσσα του, κάνοντας όμως μια πιστή γλωσσικά και ερμηνευτικά μετάφραση και όχι μια απόδοση στη γλώσσα μας. Μεταφράζει επακριβώς τις αμέτρητες αποχρώσεις των νοημάτων, των εξαιρετικά δύσκολων θα έλεγα νοημάτων, ανακαλύπτοντας διαρκώς τις αρμόζουσες λέξεις, τα αμέτρητα συνώνυμα που θα αποδώσουν πιστότερα και σαφέστερα τις ιδέες του Ότο. Άλλωστε, την εισαγωγή της στο βιβλίο, στην οποία η συγγραφέας θέτει τους επεξηγηματικούς οδοδείκτες σε αυτή την επικράτεια, ώστε να κατανοήσουμε τις αποχρώσεις των ενιών και να μπορέσουμε να διαβάσουμε το βιβλίο, την ονομάζει μια περιήγηση στο ιερόν του Ρούντολφ Ότο. Η Ελένη Λαδιά οδηγεί τους αναγνώστες με σεβασμό, σχεδόν κρατώντας μας από το χέρι, στη σκέψη του μεγάλου διανοητή, ενός Κολόμβου, όπως τον αποκαλεί, της θρησκειολογίας. Βεβαίως, η συγγραφέα γνωρίζει ότι με τη συνεργασία της Γερμανομαθούς Ιωάννας Παπαϊωάννου μεταφράζουν ένα δύσκολο βιβλίο. Η απόφαση να διατηρήσουν το ρυθμό, τη δομή, το ύφος, τη βαρύτητα της γλώσσας, το γλωσσικό ήθος θα λέγαμε, του Ρούντολφ Ότο, αλλά και την θεολογική ακρίβεια σε ένα βιβλίο που ο συγγραφέας του δεν παραπέμπει πάντα στα σημεία των γραφών ή στα αποσπάσματα των ύμνων τα οποία χρησιμοποιεί, κάνει τη μετάφραση πραγματικό κατόρθρωμα και την έρευνα την οποία χρειάστηκε να πραγματοποιήσει η Ελένη Λαδιά στα χρόνια που μετέφραζαν, απερίγραπτα, δύσκολη και κοπιώδη. Κατόρθωμα, ωστόσο, αποτελεί και η ανάγνωση του βιβλίου. Το ιερόν δεν είναι ένα χαλαρό ανάγνωσμα για την πνευματική μας ξεκούραση. Είναι μια πολύτιμη δεξαμενή άντλησης γνώσεων και ερεθισμάτων, ένα ανεκτίμητο εγχειρίδιο τόσο για όσους αγαπούν τη θεολογία και τη θρησκειολογία, όσο και για τους μελετητές και τους φοιτητές που είναι εδώ. Τι είναι λοιπόν το ιερό? Το βιβλίο του Ρούντολφ Ότο συνηγορεί στη βεβαιότητα της καθολικότητας του θρησκευτικού φαινομένου, είτε με την έννοια του Αγίου, είτε του υπερβατικού, του υπέρλογου, του μεταφυσικού, του ανέγκυχτου, του όλος άλλου. Είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, εκείνο το βίωμα που χωρίς την ύπαρξή του εντός μας δεν θα υπήρχαν θρησκείες. Ας μου επιτρέψετε να περιηγηθούμε λίγο στις κατηγορίες και στα κεφάλαια του βιβλίου, να καλωσορίσουμε την συγγραφέα Ελένη Λαδιά, που ήταν στους άλλους ορόφους. Να καλωσορίσουμε και την Ιωάννα Παπαϊωάννου. Όχι, δεν θα τελειώσω. Να έρθετε να καθίσετε εδώ. Δεν θα... Διαβάζω που διαβάζουμε το άγχος ότι κουράζουμε τον κόσμο πια ως τέταρτη ομιλήτρια. Ανορθολογικών και ορθολογικών, η ιδέα του Θεού και πώς η προσέγγιση της δεν εξαντλείται από ορθολογικά κατηγορήματα, αλλά δεν συγκρούεται με την αντίληψη του θαύματος, του νουμινόζε. Η έννοια προσεγγίζεται εδώ σε σχέση με την κατηγορία του ιερού. Γλωσσική και φιλοσοφική προσέγγιση κάνει ο Ότο και προσδιορισμούς στο νουμινόζε. Το οντικόν συνέστημα ως αντανάκλαση του νουμινιακού αντικειμενικού συναισθήματος στο αυτοσυναίσθημα. Τι καταλάβατε? Γράφουμε ένα διαγώνισμα τώρα όλοι. Δηλαδή πραγματικά είναι δύσκολη η σκέψη του. Όμως η συγγραφέας κατάφερε να φέρει αυτή την στριφνή γερμανική γλώσσα των αρχών του προηγούμενου αιώνα και την στριφνή και πολυδέδαλη σκέψη
κατάφερε χωρίς να την βιάσει, χωρίς να την παραλλάξει, να την ισιώσει. Να μας την κάνει προσιτή, σαφώς με μελέτη, να μας την κάνει προσιτή, ώστε να μπορέσουμε να απολαύσουμε στη γλώσσα μας αυτό το βιβλίο, το πιο πολύ διαβασμένο στα βιβλία, στα γερμανικά βιβλίο. Σας προτρέπουμε, γράφει ο Ότο, να αναλογιστείτε κάποιο έντονο στοιχείο και όσο το δυνατότερον ένα μονομερές θρησκευτικό ερέθισμα. Αυτός που δεν το μπορεί ή όποιος δεν έχει γενικώς τέτοια στοιχεία, παρακαλείται να μην συνεχίσει το διάβασμα. Ο Ότο το γράφει αυτό. Αναφέρεται ο Ότο στην εξέταση και την ανάλυση ψυχικών καταστάσεων μιας τελετουργικής κατάνοιξης ή συναρπαγής. Φαίνεται να πιστεύει ότι δεν είναι για όλους η θρησκειολογία και κυρίως δεν είναι για αυτούς που δεν συναισθάνονται την έννοια του ιερού, ακόμα και αν δεν την κατανοούν και φυσικά αν δεν μπορούν να την περιγράψουν. Το τρομερό μυστήριο, το mysterium tremendum, έτσι, αυτό το πραγματικά αισθητό έξω από μένα, το μη εξηγήσιμο, το δέος, το φρικιαστικό στοιχείο του ιερού, το ελληνικό σεβαστός. Το θυμάστε τα σεβάσμια εδία, αυτά έτσι, των αρχαίων Ελλήνων, τα σεβαστικά και ντροπιαστικά. Το πλήρες ρίγος και ο φόβος, η μεγαλειότης και η παντοδυναμία, η ενέργεια που στο μυστήριο γίνεται περισσότερο αντιληπτή ως οργή. Το όλος άλλο, δηλαδή το στοιχείο του μυστηρίου. Είπε ο κύριος Τσιτσίνκος, το μυστήριο, αυτό που προσεγγίζουμε με μισόκλειστα μάτια. Το προσεγγίζουμε αγνοώντας. Το θάμβος και το θαύμα. Να επισημάνω ένα εξαιρετικό κεφάλαιο που μπορεί να μην γοητεύσει ίσως τους θεολόγους, αλλά θα γοητεύσει τους ποιητές. Το πέμπτο κεφάλαιο του βιβλίου, η νομινιακή ύμνη. Ο Ότο σε αρκετά βιβλία σημεία του βιβλίου προσεγγίζει την τέχνη ως εργαλείο κατανόησης της ανθρώπινης νόησης και του ανθρώπινου συναισθήματος. Η νουμινιακή ύμνη είναι τα στοιχεία εξύμνησης της θεότητας. Διαυγή, ορθολογικά, συγκινησιακά, μη ορθολογικά. Άγιος είσαι εσύ και φοβερό το όνομά σου. Ουδείς Θεός πλην εσού. Η έννοια του ιερού εκφράζεται σε αυτή την εκφορά, η οποία ξεχωρίζει το κτιστό από το άκτιστο απολύτως. Έτσι. Όμως εκπέμπεται από κάτω προς τα πάνω αυτό το ιερό. Το γοητευτικό, αυτό που με φοβίζει, σε αυτό οθούμε. Η θελκτική δύναμη, η σαγήνη του νουμινόσεν, το δαιμονικό ρίγος δηλαδή, το δεινόν. Στις αποχρώσεις των στοιχείων του νουμινόζεν είναι και το δεινό, το τρομαγικτικό, το όλος μέγιστο, το ασύλληπτο. Στις αναλογίες του νουμινόζε υπάρχει η αρμονία στην αντίθεση, η συσχέτιση των συναισθημάτων, η σχηματοποίηση των ιδεών. Είναι σαν τη μαγεία της μελοποιημένης λέξης, λέει ο Ότο. Σαν την εκλογικευμένη μουσική στο τραγούδι. Ένα σύμπλεγμα προσωρινό που όμως δημιουργεί και ένα σύμπλεγμα του ανορθολογικού της μουσικής με το ορθολογικό των στίχων. Το ιερόν ως νουμινιακή αξία, το σεπτόν, ο σεπτός, ο σεμνός, εκείνος που πρέπει να δέχεται αναγνωρισμένο σέβας, έχει και το αντίθετό του, την νουμινιακή απαξία, την αμαρτία, αλλά και την εξιλαίωση. Ο Ότο ορίζει και το ανορθολογικό. Έτσι, ανορθολογικό σε σχέση με τη θεότητα, λέει ο Ότο, δεν εννοούμε την πνιγυρή βλακεία, αυτό που δεν έχει ακόμη υποταχθεί στο λόγο. Ανορθολογικό δεν είναι λοιπόν αυτό που δεν έχει υποταχθεί στο λόγο. Ορθολογικό θεωρούμε το διαυγές και αντιληπτό από την νοητική μας ικανότητα και ανορθολογικό τη σκοτεινή περιοχή γύρω από το κατανοητό και διαυγές, η οποία προέρχεται από τα συναισθήματά μας. Τα εκφραστικά μέσα του νουμινόζεμ, πολλά είναι τα στοιχεία τα οποία μπορούν να διδαχτούν, όμως το βάθος του θα παραμείνει πάντα μια προσωπική υπόθεση την οποία ερεθίζει το πνεύμα. Ο Ότο ξεχωρίζει τρία σημαντικά κεφάλαια, το νουμινόζεμ στην Παλαιά Διαθήκη, στην Καινή Διαθήκη, στο Λούθυρο. Οι εξελίξεις του ιερού, κατά τον Ότο. Το δαιμόνιον θα γίνει θείον, ο φόβος θα γίνει κατάνοιξη, τα διασκορπισμένα και συγκεχημένα παλώμενα συναισθήματα θα γίνουν θρησκεία, η φρίκη θα γίνει ιερός τρόμος.
Εδώ θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, το επισημαίνει ο Ότο, αλλά δεν ξέρω πόσο το αντιλαμβανόμαστε κάποιες φορές ως χριστιανοί και ως θεολόγοι, ότι το ιερόν στην πορεία έγινε αγαθόν, ως εξορθολογισμός και ηθικοποίηση του νουμινόζεν. Και πάλι μέσω αυτού το αγαθό γίνεται ιερό και απαραβίαστο. Ψάλλουμε «Τις Θεός Μέγας ως ο Θεός ημών». Δεν ξέρω αν διακρίνουμε εδώ τη θρησκειοποίηση της Αποκάλυψης, την κάτωθεν θέαση του Θεού και όχι την άνωθεν έμπνευση και κατανόησή του. Βεβαίως, όλο το ιερόν ως κατηγορία κάτωθεν εστί, κατά την άποψή μου, αναβαίνων. Ο Ότο απασχολείται επίσης με την ιστορική εμφάνιση της θρησκείας. Από τη μαγεία, τη λατρεία των νεκρών, τη θεσμοποίηση του φόβου και της λατρείας των νεκρών, ανημισμός, ήρωες, δαίμονες, προπάτορες, άγιοι, θεοί, λατρεία της ισχύος, πανψυχισμός και πανθελισμός, ο μύθος και το παραμύθι, σημαντικά στοιχεία που αναδεικνύουν το ιερό, η έννοια του θαυμαστού, αυτοαιρεθισμός του νουμινόζεν, η ιδέα του πνεύματος, καθαρών και μη καθαρών, είναι μερικές από τις κατώτερες κλίμακες της θρησκείας στον χρόνο. Το στοιχείο δηλαδή του ακατέργαστου, η παραζάλη, ο ήλιγκος που προϋπόθηκε, η θρησκευτική μανία είναι μόνο μερικές από τις εκφράσεις του. Και βέβαια το ιερόν στην εμφάνιση, η δύναμη της επιφύτησης για τον Ότο, η επιφύτηση στον πρωτοχριστιανισμό, η επιφύτηση στο σημερινό χριστιανισμό είναι πολύ σημαντικά σημεία. Η αποκάλυψη, την οποία μπορεί να ισχυριστεί κάθε μια θρησκεία που σέβεται τον εαυτό της, επιβάλλεται, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λέξη, να έχει εν εαυτό εσωτερική υπερβατικότητα από όπου παράγεται η κοινωνία με το ιερόν, κατά τον Ότο. Δεν υπάρχει φυσική θρησκεία και ακόμα λιγότερο έμφυτη θρησκεία. Η θρησκεία βρίσκεται στην ιστορία. Η γενική προδιάθεση στην αναζήτηση του θείου αφορά την επιδεκτικότητα και όχι τη δημιουργία μιας θρησκείας και των αρχών της. Για την γέννηση των αρχών είναι ο προφήτης, ο ακούων την εσωτερική φωνή και όχι απλά ένας πρικισμένος ή ένας χαρισματικός. Και πάνω από τον προφήτη είναι το υποκείμενο της επιφύτησης, ο έχων το πνεύμα σε πληρότητα, κατά τον Ότο, πάντα, και κατά εμάς, ο Υιός. Ως τίμιος μελετητής ο Ότο, μάλλον πνευματική εξαίρεση αποτελούν αυτό σκυλαδιά, η οποία κάνει το ίδιο στο μυθιστόρημά της η ισογραφία μιας πεζογράφου, αναφέρει τις εμπνεύσεις και τα δάνειά του. Μνημονεύονται ο θεολόγος και κοινωνικός μεταρρυθμιστής Ζίντεντορφ, πολλά σαρδάμ σήμερα, ο μεταρρυθμιστής θεολόγος Ιωάννης Καλβίνος, ο θεολόγος, φιλόλογος και φιλόσοφος Σλάιερμαχερ και φυσικά ο Λούθυρος, στον οποίο ο ίδιος λέει ότι οφείλει την αφορμή για τη σύλληψη του Τρεμέντουμ. Βεβαίως, η Ελένη Λαδιά επισημαίνει για τις οφειλές του Ότο, αναγνωρισμένες οφειλές που στη δική του σκέψη λιένονται και λάμπουν όπως τα βότσαλα που σμιλεύει το θαλάσσιο κύμα. Είναι οφειλές τις οποίες έχει χωνέψει ο μέγας θρησκειολόγος και τις κοινωνεί και λόγον ερεύξεται, που λέει ο ύμνος, τόσο καλά τις έχει, τις γνωρίζει, που μας τις κοινωνεί με το δικό του τρόπο. Επιτρέψτε μου τελειώνοντας λίγους στίχους από ένα νομινιακό ύμνο, δεν μπορούσα να μην το κάνω αυτό. Έναν ύμνο που δείχνει πραγματικά πώς αντιμετωπίζουμε το ιερό, εμείς από κάτω. Είσαι. Ούτε του αυτιού το άκουσμα και του ματιού το φως δεν δύναται να σε πλησιάσει. Κανένα πώς, γιατί και πού δεν προσκολώνται σε σένα ως σημάδια. Είσαι. Το μυστικό σου είναι κρυμμένο. Ποιος μπορεί να το εξερευνήσει. Τόσο βαθύ, ποιος μπορεί να το βρει το μυστικό σου, Ελένη Λαδιά. Να καθίσεις, να είσαι και στο πλάνο. Όχι, δεν την εγκαταλείπεις. Όλα τα μικρόφωνα. Πώς ξεκίνησε να γνωρίσω το ιερό.
Ήμουνα φοιτήτρια στο θεολογικό τμήμα της θεολογικής σχολής. Καθηγητής μου στην απολογητική και στην φιλοσοφία, ο αείμνηστος, ο Κωνσταντίνος Παπαπέτρου, τον οποίον εγώ προσωπικά αγαπούσα πάρα πολύ. Και τα βιβλία του είναι εξαιρετικά όλα. Κάποια φορά στα προφορικά τον έπιανε έτσι ένας ρομαντισμός και μιλούσε για την αντιπέρα όχθη και κάτι τέτοια πράγματα έλεγε, αλλοιώνοντας τη φωνή του έτσι σαν να χανότανε στο δειλινό που έκανε ας πούμε το μάθημα. Και μια φορά είπε ότι το καταπληκτικό βιβλίο που υπάρχει αλλά δεν έχει μεταφραστεί είναι του Ρούντολφ Ότο, με τα στοιχεία των νούμερων, με τα στοιχεία του τρομερού και του γοητευτικού. Εμένα μου κόλλησε στο μυαλό αυτό. Και δεν ξεκολούσε. Γιατί όμως? Γιατί είχα νιώσει και τον τρόμο και τη γοητεία. Πού την είχα νιώσει? Όταν έβλεπα αυτά τα ντοκιμαντέρ για το σύμπαν, που μου αρέσουν πάρα πολύ, εκεί αισθανόμουν και δέος και γοητεία. Όπως επίσης όταν βρισκόμουν σε γοτθικού ρυθμού εκκλησίες. Έμεινε αυτό μέσα στο μυαλό μου χρόνια. Πώς θα γίνει, πώς θα γίνει, ώσπου ξαφνικά, ξέρω εγώ κάπως, πάω στο γερμανικό βιβλιοπωλείο, παραγγέλνω αυτό το βιβλίο και άρχιζα με τη βοήθεια της Γιαννιός και με τη βοήθεια της Άννασης Χουλιαρά που είναι εδώ τώρα και η οποία είναι μισή Γερμανίδα, η μαμά της είναι Γερμανίδα και βοήθησε πάρα πολύ στην αντιπαράθεση των κειμένων και έκανε και πολύ γόνιμες παρατηρήσεις και την ευχαριστώ και γραπτώ στο βιβλίο και δημοσίως εδώ, Ανούλα. Και η αγωνία μου ήταν 4 χρόνια, ειλικρινά, επειδή ήταν πάρα πολλές οι ώρες που με απασχολούσε, 12-13 ώρες την ημέρα, το βράδυ, είχα δυνατούς πονοκεφάλους. Και σκεφτόμουν ότι μην πάθω κανένα εγκεφαλικό και μείνει το βιβλίο στη μέση. Ποιος θα το συνεχίσει μετά? Σαν να ήμουν πολύ σίγουρη ότι κανείς άλλος δεν θα το συνέχιζε αν εγώ έφευγα. Μέσα σε όλες έτσι τα μελετήματα βλέπω ότι ο κύριος Μπέζγος, τον οποίο δεν ήξερα τότε, ο καθηγητής, παρέδε μαθήματα θρησιολογίας στη στοά του βιβλίου. Και πήγα. Δεν του είπα ούτε ποια είμαι, ούτε πήγα να τον γνωρίσω, τίποτε. Καθόμουν μάλιστα στην διπλανή αίθουσα, γοητευμένη, ενώ δεν είμαι ακουστικός τύπος καθόλου, ήμουν γοητευμένη από τον λόγο του και κάποια στιγμή έλεγε και αυτός ο καημένος για το ιερό που δεν έχει μεταφραστεί και πώς θα μεταφραστεί αυτό το βιβλίο και είναι έτσι. Και εγώ το μετέφραζα τότε και έλεγα από μέσα μου και πού να ξέρεις καημένε μου, ένας εδώ μέσα κάτι κάνει. Όταν τον γνώρισα μετά, του είπα κάτι κάνω, αλλά θα σας το πω όταν τελειώσει. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε και τα λοιπά. Τώρα, ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαι πολύ συγκινημένη που έγινε αυτή η παρουσίαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους καθηγητές που κάθε ένας με τον τρόπο του έδωσε έτσι μια άλλη, πώς θα το πούμε, γεωγραφία αυτών των ιερών, ας πούμε, και των, ο κύριος Μπέζγος με το ιερό, ο κύριος Τσιτσίγκος, τρομερός και αυτός στην ομιλία του, ο κύριος Βέντης που τον αγαπώ ιδιαιτέρως, επίσης καλός, και η Ελένη στο τέλος που έκλεισε. Σας ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ και την Ιωάννα Παπαϊωάννου που ήταν η συνεργάτηδά μου αυτή με το άσπρο, και την Ανούλα από εκεί με το μαύρο. Και γενικώς και ευχαριστώ εσάς που ήρθατε και δεν φοβηθήκατε ατρόμητη. ούτε... Ατρόμητη είμαστε, ούτε τον ιό, τον κορονοϊός, ούτε το ιερό. Ούτε το ιερό φοβηθήκατε. Τώρα πάντων, ούτε το ιερό. Σας ευχαριστώ τρεμέντου. Και μου αρέσει και το κουσταρδί που φοράτε. Μπράβο, να. Αυτός που συγκινεί και την γυναίκα. Έτσι. Όχι τη μεταφράστρια ή τη συγγραφέα, και την γυναίκα. Του έκανε κλικ από κάτω. Του έκανε κλικ το μουσταρδί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε, παιδιά. Υπογράφεις αντίτυπα? Όχι, δεν υπογράφω αντίτυπα.
Κάνω καραβάκια ή σπιτάκια. Ναι, κάνει ζωγραφίζει. Στα αντίτυπα γιατί είναι μεταφράστρια. Ο Ότο λείπει. Δεν ήρθε σήμερα λόγω κορονοϊού, το ξέρετε αυτό.